που τη βρίσκεις. Όλοι την αναζητούν, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς που κρύβεται. Μπορεί να την πετύχεις τυχαία στο δρόμο ή να σε περιμένει το βράδυ στο σπίτι. Η ισορροπία μπορεί να βρίσκεται παντού, μπορεί και πουθενά. Γιατί η αλήθεια είναι πως ο καθένας έχει τη δική του ισορροπία. Και για μας την Κρικρή, η ισορροπία είναι να συνδυάζεις την τέλεια γεύση με τα πιο αγνά υλικά, όπως το νέο μας στραγγιστό που φτιάχνεται με 100% ελληνικό γάλα ημέρας. Νέο Κρικρή στραγγιστό και αγαπημένο. Για ισορροπία στη διατροφή σου. Σας θέλουμε χαρούμενους. Τρεις μεγάλες εταιρείες συνεργάζονται για να σας προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες θέρμανσης, ενέργειας, τηλεφωνίας και ίντερνετ στις καλύτερες τιμές της αγοράς, προσφέροντάς σας εξοικονόμηση χρημάτων έως και 25%. Θέρμη τηλεθέρμανση. Volton HRS. Επισκεφτείτε μας να γνωρίσετε τις προσφορές μας στα γραφεία της τηλεθέρμανσης Μεραρχίας και Σπετσών 7 ή τηλεφωνήστε μας στο 23 216 00 848. Εμείς έχουμε τη λύση για να είστε χαρούμενοι. Για ένα επιμελητήριο, ισχυρό και ωφέλιμο για όλους τους ερέους που επιχειρούν, αγωνίζονται, επενδύουν, τολμούν. Για ένα επιμελητήριο δυνατό και καθοριστικό, που ενισχύει κάθε τοπική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει εταιρική κοινωνική ευθύνη. Για ένα επιμελητήριο που μπορεί και κάνει τον νομό μας πρωταγωνιστή. Για ένα επιμελητήριο που ξέρει να μάχεται για τα προβλήματα του τόπου μας. Να διεκδικεί τα συμφέροντα των επαγγελματιών της ίδιας της κοινωνίας μας. Για το επιμελητήριο Σερών παραμένει κυρίαρχος στόχος η ανάπτυξη του νομού μας. Η ανάπτυξη παραμένει και το προσωπικό μας στοίχημα. Γιατί ο νομός Σερών αξίζει την ευκαιρία για ανάπτυξη. Ψηφίζουμε για την ανάπτυξη. Ψηφίζουμε την ανάπτυξη νομού Σερών. Χρήστος Μέγκλας. Φίλε αγρότη, πρόσεχε τη γη σου. Η Φυτοτεχνική Προβατά, πρωτοπόρος σε υψηλή ποιότητα και τεχνολογία, αλλάζει τα δεδομένα. Είμαστε οι μόνοι που σας παρέχουμε εμπλουτισμένα λιπάσματα με ιχνοστοιχεία, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, ασβέστιο, θείο, βάριο κλπ. Και τώρα, μοναδικές προσφορές έως τις 15 Νοεμβρίου. 20-10-10, μόνο 13,5 ευρώ. 20-10-0, μόνο 12,5. 16-20-0, 13,5. 15-15-15, 16 ευρώ. 11-15-15, 15 ευρώ. Όλοι οι σάκοι είναι των 40 κιλών, με το ΦΠΑ και παράδοση στο χώρο σας δωρεάν. Φυτοτεχνική Προβατά Παναγιώτης Κρουτσίδης και Υιός. Κοντά σας και στα δύσκολα. Η Φυτοτεχνική Προβατά ζητεί γεωπόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23-21-0, 88-7-89. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Κάθε μέρα κοντά σας με εκπληκτικές προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, φέτα από ψερών 20% φθηνότερα. Από 7,67 το κιλό, τώρα με 6,14. Κάθε μέρα στο μανάβικό μας, φρέσκα και ποιοτικά, φρούτα και λαχανικά. Βρείτε τώρα σαλάτας γουρί, αχλάδια βουτύρου και ακτινίδια, όλα 20% φθηνότερα. Φακές ψηλές, το διαλεγμένο, 500 γραμμαρίων, 23% φθηνότερα. Από 1,16, τώρα με 89 λεπτά. Στριφτό πιτα άγκρα με σπανάκι και τυρί ενός κιλού 20% φθηνότερα. Από 4,40 τώρα με 3,52. Πραλίνα φουντουκιού το διαλεγμένο ενός κιλού από 3,61 τώρα μόνο 2,80. Αλλά και όλες οι βαφές μαλλιών παλέτ 45% φθηνότερα. Από 5,28 τώρα μόνο 2,90. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Thank you.
Όταν καταφέρνεις να κάνεις τους ανθρώπους γύρω σου που έχουν ανάγκη να νιώθουν μέρος μιας μεγάλης οικογένειας, τότε μπορείς να καταφέρεις πολλά. Γι' αυτό, αγοράζοντας τα αγαπημένα σας προϊόντα, το Διαλεγμένο και Dream από τα καταστήματα Kansas, καταφέρνουμε όλοι μαζί να στηρίξουμε το έργο του κοινωνικού συσιτίου Το Πρόσφορο, που εδώ και χρόνια εμείς στα καταστήματα Kansas αγκαλιάζουμε καθημερινά με αγάπη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την εξασφάλιση επιπλέον γευμάτων αγάπης σε οικογένειες και παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Γίνε και εσύ κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Μία προσφορά αγάπης από όλους μας. Supermarket Kansas. Η ανθρώπινη δύναμη. Και 35 επιτυχώντες τα τελευταία 8 χρόνια. 152 επιτυχώντες τη φετινή χρονιά. Φροντιστήρια κορυφή. Φροντιστήρια υψηλών στόχων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Γρηγοριάδης, είναι ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας. Την προηγουμένη εβδομάδα μας είχαν απασχολήσει δύο θέματα της αρμοδιότητάς του, τόσο για την λαϊκή αγορά και τη λειτουργία, όσο και για το κοινοκομείο. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς σας βρήκα, κυρία Μωραΐτη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είμαι καλά. Όσο και προσπαθούν να με πιέζουν, είμαι καλά. Ναι. Είχατε πει ότι σας χτυπάνε στο σημείο, στο θέμα του κοινοκομείου, γιατί μόνο εκεί μπορούν να σας χτυπήσουν. Ναι, και εκεί δεν μπορούν, αλλά νομίζουν ότι μπορούν. Ναι. Πουθενά δεν μπορούν να μας χτυπήσουν. Λοιπόν. Ένα-ένα τα θέματα. Ναι, πάμε στη λαϊκή αγορά, μιας και αύριο Τρίτη και πάλι θα έχουμε τα ίδια θέματα. Εμείς δεν θα πάμε αύριο, βέβαια, να στήσουμε τον πάγκο μας στη μέση, γιατί τώρα το ξέρετε και θα στείλετε για ελέγχους. Θα πάμε σε μια άσχετη εποχή. Και βρήκαμε και με τους συναδέλφους και με τον Χρήστο τον είδα και με τον Δημήτρη τον Κώτα τι ακριβώς θα πουλάμε. Πρέπει να σας πω, οργανωνόμαστε και εμείς. Θέλω να σας δω να ψωνίσω κι εγώ. Από τον πάγκο σας. Ναι. Επίσης, έχουμε πει και πού θα δώσουμε τα χρήματα. Όλα κανονικά και ωραία. Θα γίνουν άδεια δεν θα έχουμε μόνο. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην λαϊκή αγορά. Είχατε, ας το πω, καταγγελίες από τον πρόεδρο των μικροπολιτών που λέει ότι δεν γίνονται έλεγχοι, ότι δεν τους προστατεύετε, ότι τους αφήνετε έτσι στο έλεος και τέλος πάντων δεν υπάρχει μια ορθή λειτουργία. Τι απαντάτε σε αυτό? Κυρία Μωραΐτη, όσο θα πλησιάζουν οι εκπομπές, θα ακούμε, οι εκλογές, θα έχουμε ακόμα πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, ο κύριος Καραϊτζής είπε ότι δεν γίνονται έλεγχοι στη λαϊκή αγορά. Ναι. Εγώ ανέλαβα αντιδήμαρχος τον Μάρτιο του 2017. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχω από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, γιατί κάθε τέλος του μήνα παραλαμβάνω το δελτίο απολογισμός ελέγχων λαϊκής αγοράς. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος μέχρι και Οκτώβριο. Ναι. Του Νοεμβρίου θα το έχω τέλος του μήνα. Ναι. Λοιπόν, μόνο ένα θα διαβάσω. 7 Τρίτου. Πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο για έλλειψη αδείας 1.500 ευρώ. Και πραγματοποιήθηκε καταστροφή. 30 έλεγχοι. Πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι. Επιβλήθηκαν ένα πρόστιμο για έλλειψη αδείας 1.500 ευρώ. Και πραγματοποιήθηκε καταστροφή ασυνόδευτων προϊόντων 450 κιλά πορτοκάλια κτλ. Είναι, για σας τα έχω, είναι όλοι οι μήνες. Ένα παράνομο που πουλούσε πορτοκάλια βρήκατε εδώ μόνο. Για κάθε έλεγχο που γίνεται, τι πρόστιμα επιβάλλονται, κάθε Τρίτη η αστυνομία είναι στην λαϊκή αγορά, εκτός όταν βρέχει δεν είναι εκεί και αν υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν μπορούν να έχουν προσωπικό. Είναι κάθε Τρίτη, άμα δείτε όλους τους μήνες, γίνονται έλεγχοι στην λαϊκή αγορά. Άρα ψεύδεται ο κύριος Καλαϊτζής. Θέλετε να μου πείτε ότι στις 7 Τρίτου πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι. Δεν το λέω εγώ. Βρέθηκε μόνο ένας ο οποίος. Δεν είχε το λέω εγώ. Το λέει η αστυνομία. Δεν το λέω εγώ. 1.500 ευρώ ήμαρτον. Κύριε Μωραΐτη, δεν το λέω εγώ. Το λέει η αστυνομία. Δεν μπορεί να κάνει η αστυνομία σε μια μέρα έλεγχο όλη τη λαϊκή. Έτσι. Σήμερα θα πάει κάπου σε ένα σημείο, την άλλη φορά θα πάει σε κάποιο άλλο σημείο. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Δεν ξέρω πώς κάνουν τον έλεγχο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε Τρίτη η αστυνομία με έναν υπάλληλο του Δήμου κάνουν ελέγχους στη λαϊκή αγορά και πρόστιμα επιβάλλουν και προϊόντα καταστρέφονται και το δελτίο μου το φέρνει κάθε τέλος του μήνα ο υπάλληλος του Δήμου για να το έχω στο αρχείο μου. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο κύριος Καραϊτζής
ψεύδεται όταν λέει ότι δεν γίνονται έλεγχοι στη λαϊκή αγορά. Αποδεικνύω με τα χαρτιά αυτά, για σας τα φέρα, ότι έλεγχοι γίνονται κάθε Τρίτη. Εκτός κάποιων, είπα, περιπτώσεων όταν βρέχει δεν πηγαίνουν και όταν δεν έχει προσωπικό για αστυνομία. Αν θα δείτε. Γιατί όταν βρέχει, γιατί δεν πάνε. Δεν το ξέρω τώρα, τι να σας πω. Είναι θέμα της αστυνομίας. Αν θα δείτε, από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, μόνο δύο φορές δεν έγινε έλεγχος. Λέει μια φορά που έβρεχε και μια φορά που έπρεπε να στείλει το προσωπικό στην Θεσσαλονίκη για κάποια έκθεση και δεν είχε προσωπικό. Όλες τις άλλες Τρίτες έγιναν έλεγχοι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Τι πήρανε το Σεπτέμβριο. Α, δεν πήγαν γιατί ήταν το πανηγύρι της Κοτούσας. Μετά πήγαν στην έκθεση και μετά έγιναν 40 έλεγχοι. Πρόστιμα για αυθαίρετη αλλαγή θέσης. Μία μήνυση σε βαθμό πλημελήματος πραγματοποιήθηκε, καταστιάθηκαν ρολόγια, μπαταρίες, γυαλιά κτλ. Και επίσης καταστέθηκαν και οι αλλοκαθαριστήρες. Και επίσης 26 ενάκου που δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι λόγω βροχής. Το δικό μας το προϊόν δεν το πιάνει, δεν θα μας πιάσουν. Ωραία. Πραγματοποιήθηκαν Οκτώβριο, μάλιστα. Επειδή όταν βγαίνει κανείς να κάνει κάποιες δηλώσεις και να ζητήσει κάτι, πρέπει να ξέρει τι λέει. Εγώ, κυρία Μωραΐτη, δεν θα πέσω στο επίπεδο του να κάνω μικροπολιτική ή να είμαι μίζερος. Εγώ θα σας απαντήσω σε ό,τι θα πούμε σήμερα με χαρτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε. Ο κύριος Καρατζής. Όλα καλά στη λαϊκή δηλαδή. Δουλεύουν κύριος... όλα κανονικά. Όχι, δεν είπα αυτό. Έλεγχοι. Δεν είπα αυτό. Τι είπατε. Στη λαϊκή υπάρχουν παράνομοι πολλοί. Αλλά εμείς κάνουμε ελέγχους. Κάνουμε ελέγχους, κάνουμε. Τότε γιατί δεν τελειώνουν οι παράνομοι. Τι να κάνουμε τώρα αυτό. Αυτό θα απολογηθώ εγώ γιατί δεν τελειώνουν οι παράνομοι. Γιατί ο καθένας ίσως. Ναι. Θα σας πω κάτι. Ο πρώτος παράνομος είναι το ελληνικό κράτος. Γιατί. Μόνο. Γιατί ενώ. Πολλά χρόνια πριν θα έπρεπε να καταργήσει τον δασμό στα αυτοκίνητα, δεν τον καταργεί γιατί το πρόστιμο που πληρώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ λιγότερο από αυτά που βγάζει από τους καταναλωτές των αυτοκινήτων. Έτσι. Λοιπόν, αν αυτός που πουλάει βγάζει τόσα χρήματα που το πρόστιμο δεν τον ενοχλεί, πάει παράνομος. Τι να κάνω, δεν θα πάω εγώ να τους πιάσω όλους. Επειδή βάζετε ένα πρόστιμο 1.500 ευρώ, αυτά που βγάζει ο λαϊκαντζής εκείνη την ημέρα, 1.500 ευρώ δεν είναι, ναι. Εκτός πια αν πουλάει ένα είδος, είναι ένας αυτό που θα γίνει πανικός. Με ρωτήσατε κάτι, κάτι στο οποίο δεν μπορώ εγώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι αρμόδιος. Όμως. Να απαντήσω, γιατί πάνε παράνομοι. Επειδή πάμε και εμείς στη λαϊκή, ναι. Κύριε Γρηγοριάδη μου, και πάντα στη μέση του δρόμου βρίσκουμε κάποιον ο οποίος μας παρακαλάει να πάρουμε κάτι. Πέρα από τσιγάρα, κακό, ιστορίες, πανικός. Ναι. Από την άλλη, και αυτοί που έχουν τους πάγκους και ο πρόεδρος δεν το αρνείται, κάποιοι δεν έχουν ανανεώσει άδειες για πορούς και συγκεκριμένους λόγους. Οπότε και εκεί έχουμε μια παρανομία. Λοιπόν, άρα θα σας πω, με τους 40 ελέγχους που βρήκαμε ένα που του βάλαμε το 1500 ή 1700 ή που κατασχέσαμε τα 450. Κιλά πορτοκάλια και τα 200 κιλά κάστανα. Κυρία Μωραϊτή, τον μήνα Μάρτιο γίνανε 30, 60, 100, 140 έλεγχοι. Ναι. Το μήνα Μάρτιο. Ναι. Λοιπόν, το μήνα Απρίλιο γίνανε 30, 70, 130. Λοιπόν, καταστροφή 282 προϊόντων. Τον μήνα Μάιο γίνανε 30, 80, 140, 170, 210. Δηλαδή, τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Μάλλον δεν υπαρκούν οι έλεγχοι. Γιατί πώς γίνεται δεν κάθε υπαρκούν τρίτη οι έλεγχοι, να πηγαίνουμε γιατί... και να βλέπουμε κάποιον μπάστακα στη μέση δεν του. Δεν υπαρκούν οι έλεγχοι. Γιατί δεν έχει προσωπικό η αστυνομία να τους έχει για όλες τις ώρες λειτουργίας της αγοράς λαϊκής εκεί παρόντες σε όλους τους δρόμους. Όχι, πάνε πάνω πρέπει... το πρωί και φεύγουν. Ναι. Πηγαίνουν οι αστυνομικοί με τον υπάλληλο, ναι. Περπατάνε τη λαϊκή, ναι. Έτσι κάνουν τους ελέγχους τους, όμως δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι την ώρα που θα φύγουν, που θα κλείσει η λαϊκή αυτή εκεί. Δεν ξέρω τώρα, εμένα έρχεται κάθε μεσημέρι ο υπάλληλος και μου φέρνει το χαρτί και μου λέει αυτά κάνουμε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, άρα δεν τίθεται θέμα, απλά θέλουμε ακόμα πάρα πολύ θέμα τρόπο παρανομίας για να εξηγιάνουμε. Τίθεται, υπάρχουν παράνομοι. Ναι. Όμως εμείς κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τους ελέγχους. Δεν εξαρτάται από εμάς, επαναλαμβάνω. Εξαρτάται από την αστυνομία η ελέγχη. Από την αστυνομία εξαρτώνται και εμείς απλά επιβάλλουμε τα πρόστιμα. Η αστυνομία επιβάλλει, μας τα στέλνει σε εμάς. Λοιπόν. Και ήδη έχετε δίκιο. Και ήδη έχετε δίκιο. Και ο Μένοπος διαμαρτύρεται και μιλάει για παρανομία και εσείς που μου λέτε εμείς κάνουμε όλα. Επειδή αναφερθήκατε στις άδειες, ναι. Για να μην το ξεχάσω και το περάσουμε έτσι, ναι. Θα σας πω το εξής. Με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε τώρα έχει λίγες μέρες, αυτή την εβδομάδα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, όλες οι άδειες όχι των παραγωγών, η παραγωγή είναι άλλη περίπτωση. Όλες οι άδειες των μικροπολιτών είτε τις ανανεώσανε, είτε δεν τις ανανεώσανε, ισχύουν μέχρι τέλος Μαρτίου.
Με τον καινούριο νόμο δηλαδή δεν είναι παράνομοι πλέον αυτοί οι οποίοι δεν αναθεωρήσαν τις άδειες. Πολύ καλό είναι. Μέχρι τέλος Μαρτίου είναι νόμιμοι, όμως από 1η Απριλίου και μετά θα πρέπει να ανανεώσουν. Έτσι. Έτσι, τουλάχιστον θα κάνουν Χριστούγεννα αυτοί οι άνθρωποι. Ας μιλήσουμε, να δούμε λίγο για τις θέσεις, γιατί μας κατηγόρησε και γι' αυτό ο κ. Καραϊτζής. Ναι, τι. Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ήταν παγωμένος, υπάρχουν κενές θέσεις στη λαϊκή. Το ξέρουμε. Δεν μπορούσαμε να τις χορηγήσουμε. Δεν μπορούσαμε να τις δώσουμε πουθενά. Τώρα με τον νέο νόμο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, θα πρέπει εμείς να στέλνουμε μία κατάσταση με τις άδειες θέσεις, με τις καινοθέτες θέσεις στην περιφέρεια και η περιφέρεια κινεί όλη τη διαδικασία της χορήγησης και της τοποθέτησης κτλ. Ο Δήμος εσείς έχει μόνο. Στείλατε, ο Δήμος, τώρα ψηφίστηκε ο νόμος. Τώρα έχει μια εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, ο Δήμος έχει υποχρέωση να ενημερώσει το έντυπο το οποίο θα μας στείλει, τις αδείες που θα μας στείλει η περιφέρεια. Ναι. Ωραία. Πάμε στις μεταβιβάσεις, γιατί μίλησε και για αυτές. Ναι. Μόνο σε θάνατο ή αναπηρία του κατόχου γίνεται η μεταβίβαση. Μάλιστα. Και υπάρχει μια εξαίρεση που λέει οι άδειες που είναι σε ισχύ μπορούν να μεταβιβαστούν στα παιδιά ή στον σύζυγο ή στη σύζυγο όταν αποδεδειγμένα δουλεύει μαζί τους όλο το διάστημα το προηγούμενο που ήταν, έτσι, που ήταν υγιής. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Άρα λοιπόν ο κύριος Καραϊτζής μικροπολιτική έκανε και τίποτα άλλο. Εάν ήθελε ο κύριος Καραϊτζής να βοηθήσει. Πάντως δεν ήταν υποψήφιος με τον κύριο Καραϊτζή. Εάν ήθελε. Δεν το ξέρω εγώ, εμένα μου το είπανε και λέω. Αν ήταν, είπα. Δεν είπα ότι ήταν. Είπα αν ήταν. Λοιπόν, ο κύριος Καραϊτζής, αν ήθελε να εκπροσωπήσει τους συναδέλφους του και να τους στηρίξει, θα έπρεπε να έρθει όταν έμαθε στις 1η Μαρτίου. Ότι άλλαξε ο αντιδήμαρχος, έπρεπε να φροντίσει να μάθει ποιος είναι ο αντιδήμαρχος. Ο κύριος Καλατζής λέει το αντίθετο. Σας κατηγορεί λοιπόν, ότι δεν πάτε στη λογική, ότι δεν σας ξέρετε και δέχομαι, ότι δεν δίνετε το παρόν εκεί. Το δέχομαι. Πείτε μου εσείς τώρα με ποια λογική θα πήγαινα εγώ στη λαϊκή. Όχι με ποια λογική. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω και να πάω στη λαϊκή. Και πηγαίνω στη λαϊκή, με έχουν δει πάρα πολύ. Ναι, να πάω αρμόδιος. Εσείς πιστεύετε ότι μπορώ να πάω στον πάγκο του Καλαϊτζή και άλλος από δίπλα να φωνάζει ένα ευρώ το βρακί και άλλος να φωνάζει μισό ευρώ τα πορτοκάλια και να λύσουμε προβλήματα. Όχι, δεν είναι κακό. Να λύσουμε προβλήματα. Καλά, δεν θα λύσετε προβλήματα. Σας παρακαλώ τώρα. Πρώτη γνωριμία, ένα λεπτό κι εσείς. Καταρχάς, το τι θα φωνάζει ο διπλανός είναι δικό του θέμα. Γιατί και για το βρακί που είπατε, τα βρακιά μας από τη λαϊκή τα αγοράζουμε. Δεν είναι κακό. Δεν έχουμε λεφτά για να πάμε αλλού. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και εγώ ψωνίζω από τη λαϊκή. Μπράβο. Εμείς επίσης. Λοιπόν, δεν όμως, θα λύσετε το Κυπριακό στη Λαϊκή, αλλά θα γνωριστείτε, θα ξέρετε που είναι ο πρόεδρος στο πόστο του, θα κυρία έχετε Μαναϊτή, και εσείς ιδία άποψη αν υπάρχουν οι παράνομοι κυρία ή όχι. Μαναϊτή, εγώ έχω περάσει πολλές φορές από τη Λαϊκή, δεν ξέρω αν ο πρόεδρος δεν με είδε ή δεν με γνωρίζει, δεν επιδίωξα να τον βρω, είναι αλήθεια αυτό. Δεν επιδίωξα να τον βρω. Σημείο και ο πρόεδρος. Δεν επιδίωξα, δεν τον γνωρίζω εγώ. Ναι. Το είδα στην τηλεόραση τον είδα. Ναι, δεν γνωρίζεστε καν. Δεν γνωριζόμαστε. Καθόλου. Όχι, καθόλου. Ναι, και ξέρετε τι σας απήντησε όταν τον είπατε ότι τώρα μετά από όλα αυτά θα πάτε να τον βρείτε τον αντιδήμαρχο. Ξέρετε τι σας είπε. Τι να πάω να κάνω. Αυτό είπε. Τι να πάω να κάνω, είπε. Τον τιμά αυτό δηλαδή. Καλά, το ότι ο πρόεδρος. Πρόεδρος εγώ δεν είμαι. Δεν είναι θέμα. Το ότι ο πρόεδρος μπορεί ότι να στείλωσε τα πόδια του και να λέει τι να πάω να κάνω. Εσάς ναι, δεν έχετε την υποχρέωση να πάτε να τον γνωρίσετε. Όχι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να λύνω προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε πρόβλημα με τις τουαλέτες. Ενώ τοποθετήθηκαν οι τουαλέτες, ο Καλαϊτζής έλεγε ότι δεν τοποθετήθηκαν. Και σήμερα δεν ξέρει σε ποια σημεία είναι οι τουαλέτες. Αυτό είπε προχθές. Ότι ξέρω έχει εκεί και δεν ξέρω αλλού. Λοιπόν, ωραία. Δεν τον τιμά. Γιατί όλη η λαϊκή έχετε την εντύπωση ξέρει που είναι οι τουαλέτες. Εγώ σας λέω ότι δεν ξέρει. Εντάξει, δεν ξέρει. Θα μάθει γιατί έχει τώρα τρεις εβδομάδες. Σήμερα το απόγευμα, αν θα πάτε να κάνετε πάλι ένα ρεπορτάζ, θα δείτε ότι θα τοποθετηθούν οι τουαλέτες και θα είναι έτοιμες για αύριο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το θέμα καθυστέρησε. Ναι, αλλά κοινοποιήστε κι εσείς κάτι. Βγάλτε ένα χαρτάκι σε κάθε μπάγκο. Δηλαδή, αν πάρετε μια κόλλα Α4 και την κόψετε στα 4 και πείτε ότι πλέον έχουμε και τουαλέτες. Τι να κάνουμε, κύριε Μωραήτη, το είπα μέσα στο κανάλι σας. Και το είπα και με τη συνέντευξη τύπου που είχα δώσει. Ότι οι τουαλέτες πλέον έλυξε το θέμα. Και εντάξει, διαδίδεται το θέμα. Τέλος πάντων. Έχουμε και τουαλέτες πλέον. Είπε ότι δεν γίνονται διαγραμμίσεις. Δεν γίνονται κάθε χρόνο οι διαγραμμίσεις. Εγώ είχα να σας φέρω φωτογραφίες ο διευθυντής της υπηρεσίας με τους υπαλλήλους που κάνανε διαγραμμίσεις. Πέρυσι γίνανε οι διαγραμμίσεις. Ναι. Δεν κάνουμε κάθε χρόνο διαγραμμίσεις. Αλλά τι έγινε, ξέβαψαν οι διαγραμμίσεις.
Γιατί χάθηκαν οι δύο. Ενδεχομένως σε κάποια σημεία που με τις βροχές αν κρατάει νερό κτλ. Μπορεί να ξέπαψαν κιόλα. Τι ναι. Θα κάνετε κι εσείς με νερομπογιές τα μάτια. Τι να σας πω, εγώ δεν είμαι εγώ αυτός ναι, που βάζει τα υλικά για τις διαγραμμίσεις. Δηλαδή στο δικό μου το χωριό, που είναι ένα χωριό πέρα τον κόσμο, και όμως έχει διαγραμμίσεις η λαϊκή. Και στην πόλη των Σερών δεν θα έχει διαγραμμίσεις η λαϊκή. Υπάρχουν οι διαγραμμίσεις. Υπάρχουν οι διαγραμμίσεις. Υπάρχουν. Και σε αυτό ψεύδεται το κράτος. Τέλος πάντων, εγώ σας πιστεύω. Πού είπε αλήθεια. Στο ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες, είπε ψέματα. Στο ότι δεν κάνουμε ελέγχους, λέει ψέματα. Στο ότι δεν έχει διαγραμμίσεις, λέει ψέματα. Τελικά, πού λέει η αλήθεια και συγκοφαντεί εμένα. Μου λέει αλήθεια, εμένα ότι είμαι ψεύτης και ανίκανος. Εγώ αποδεικνύω με χαρτιά. Εσείς τώρα, μην μου πιάνετε τους αγκαλιάδες. Έτσι, είπε, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Αυτά, όποιος μας ακούει, καταλαβαίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Να ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο στη Λαϊκή των Σερών. Τώρα μας παίρνουν και από την Ιγρήτα και λένε ότι και εκεί υπάρχει επίσης ένας πανικός και επικρατεί το χάος. Ίσως να οφείλεται σε αυτό το θέμα των αδειών που τώρα ψηφίστηκαν. Ναι, πραγματικά υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που παγώσανε κάποια θέματα, δηλαδή δεν μπορούσαμε να χορηγήσουμε τις κοινές θέσεις. Ερχόταν κάποιος παραγωγός, γιατί εμείς συνεχίζαμε να δίνουμε άδειες σε παραγωγούς, όπως εσείς δεν τους λέγαμε. Ότι θα πας το πρωί στη Λαϊκή και αν θα βρεις ένα άδειο μέρος, βάλει τον πάγκο σου εκεί. Την άλλη Τρίτη που θα πας, μπορεί σε εκείνο το μέρος να είναι κάποιος άλλος. Δεν μπορούσαμε να του κατοχυρώσουμε τη θέση. Δεν θυμίζει οργανωμένο κράτος αυτό. Ναι, δεν αλλά άνθρωποι δεν που δεν πάνε στη Λαϊκή δεν μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικροπολιτές και οι λαϊκαντζίδες. Ναι, δεν φταίει η υπηρεσία μας όμως. Έτσι, ούτε η ανικανότητά μας. Ούτε η ανικανότητά μας. Η υπηρεσία σας όμως δεν σήκωσε πανό και να πει κύριε, εδώ έχουμε θέμα. Εδώ έχουμε ο Μητροπολιτικός Δήμος έχει θέμα με τη Λαϊκή του και θέλουμε λύση. Κύριε Μωραήτη, ναι. Όχι μόνο εσείς, όλοι οι Δήμοι. Ναι, θα σας πω το εξής. Ότι περιμένανε την ψήφιση αυτού του νόμου. Μάλιστα, εγώ μίλησα με τον διευθυντή και με την προϊσταμένη της υπηρεσίας και είπα, ρε παιδιά, εάν είναι να στείλουμε ένα χαρτί στο Υπουργείο. Να ζητήσουμε να μας δώσουν την άδεια να χορηγήσουμε τις θέσεις. Δηλαδή έχουμε θέσεις και δεν μπορούμε να τις δώσουμε. Εντάξει. Δηλαδή δίναμε άδεια σε παραγωγό και άδεια σε μικροπολιτή. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ψηφίστηκε δίνουμε. Τώρα ο νόμος, οπότε τώρα θα δίνετε τις θέσεις. Έλεγχη γίνεται, αλλά η παρανομία υπάρχει. Και η παρανομία πάντα θα υπάρχει. Τα δικαστήρια είναι γεμάτα εγκληματίες, βάζουν φυλακή, αλλά από πίσω έρχονται άλλοι. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Κλέφτες, δολοφόνοι, βιαστές, εγκληματίες. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Διότι αν μιλάμε για μια πολύ μικρή κοινωνία της λαϊκής αγοράς και εύκολα μπορεί να εντοπίσει ο λαϊκατζής ποιος είναι ο παράνομος. Ειδικά σε εποχές, κυρία Μωραήτη, σαν τη σημερινή, που ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, δεν έχει τι να κάνει, δουλειά δεν έχει. Θα πάρει πέντε πράγματα να πάει να τα πουλήσει, να βγάλει ένα μεροκάματο, γιατί και την άδεια δεν μπορεί να βγάλει. Έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Όμως οι έλεγχοι γίνονται όσο μπορούμε, έτσι, όσο μπορεί η αστυνομία κάνει τους ελέγχους. Θα το πω 100.000 φορές μέχρι να το καταλάβουν. Η ελληνική αστυνομία φταίει λοιπόν, να τα βάλουμε δεν λέω ότι φταίει η αστυνομία. Και αυτοί μας λένε ότι όταν έχουμε. Καταρχήν, μα σας είπα ότι κάθε Τρίτη μας στέλνει προσωπικό και κάνουν ελέγχους. Έτσι. Για πάμε να φύγουμε τώρα από την Λαϊκή, γιατί νομίζω ότι τις απαντήσεις σας τις δώσατε. Τώρα, αν θέλετε να μου κάνετε το χατήρι να πάτε να γνωριστείτε με τον κύριο Καλατζή. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο γραφείο μου. Κάθε μέρα είμαι στο γραφείο μου. Δεν λείπω ούτε μία σήμερα. Σας είπα, αν θέλετε να πάτε να τον γνωρίσετε από κοντά. Εσείς δηλαδή να πάτε στη Λαϊκή. Δεν είναι κακό, δεν είναι υποτιμητικό. Δεν είναι κακό, όχι. Καθόλου, τότε πάμε και μαζί. Καθόλου κακό δεν είναι, κυρία Μωραήτη, όταν. Χάσατε το μικρόφωνο. Ναι. Δεν είναι καθόλου κακό όταν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι, πώς να πω, καλοπροαίρετος. Έτσι. Αν δεν είναι καλοπροαίρετος, είναι κακό. Λοιπόν, περιμένετε. Ωραία, το βάλατε. Μια χαρά, πολύ ωραία το βάλατε. Πάμε τώρα στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή. Λοιπόν. Γιατί εκεί είναι αλήθεια ότι είδαμε κάποια θεματάκια τα οποία μας ξένησαν. Λοιπόν, πάμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν είναι και τα δύο θέματα τα οποία έχω σημειωμένα, αυτός ο εξοδικαστικός συμβιβασμός του Δήμου Σερών με κάποιους, τέλος πάντων, δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Πάντως, έτσι μια πολύ πρόχειρη ματιά που έριξα είναι συμβάσεις που είχαν υπογραφεί τέλος του χρόνου πριν αναλάβει για πρώτη φορά ο κύριος Αγγελίδης. Ναι, κύριε, νομίζω από τον Δήμο. Και προέρχεται από τον Δήμο Καπετάν Μητρούση. Ναι. Δηλαδή 30-12 κάποιος υπέγραφε δουλειές. 30-12. Και μετά σας ήρθαν εσάς και τα βρήκατε πώς τα βρήκατε και πληρωθήκανε και δεν ξέρω πώς πληρωθήκανε εξοδικαστικά. Κάποιες μελέτες, αν δεν κάνω λάθος. Προμελέτες. Προμελέτες, ναι. Στο Θεό τους όμως που υπέγραφαν 30-12. Στο Θεό τους.
30-12 του. Αυτό είναι ύποπτο. 30-12 του. Πρώτη αναλάμβανε άλλος. Δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό εγώ. Δεν μπορείτε να απαντήσετε. Και εγώ το αφήνω. Έτσι. Τι ήταν αυτές οι μελέτες και γιατί έγινε εξοδικαστικός συμβιβασμός. Και αφού ήταν μελέτες, προμελέτες, γιατί δεν πληρώθηκαν. Όλα πέρασαν σε εσάς. Γιατί άραγε δεν πληρώθηκαν και, χρειάστηκε να γίνει εξοδικαστικό σύμβολο. Κυρία Μωραήτη, στον Δήμο Σερών περάσανε πάρα πολλά πράγματα από τους πρώην Δήμους του Καποδιστριακού. Το ξέρουμε. Πολλά. Πολλά. Έρχονται κάποια στιγμή, έρχεται η σειρά όλων. Δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Κάποια στιγμή έρχεται η σειρά όλων. Και τώρα ήρθε αυτή η σειρά. Να πληρωθούν, όχι να κάνετε εξοδικαστικό συμβιβασμό. Να πληρωθούν. Αφού υπογράφηκαν 30 δεκάτου και πάει χαλάλι τους. Τον τρόπο και τη λύση του θέματος την βρίσκουν άλλοι. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Υπηρεσιακή. Τέλος πάντων, δεν είναι δικό σας θέμα. Αυτό θα πρέπει να το πούμε με τον. Ούτε αυτό είναι του κυρίου Χράπα. Και πάμε στο θέμα 9, το περιβόητο. Το περιβόητο, αποδοχή δωρεάς τροφών, φαρμάκων, αναλωσίμων και υλικών από τον φιλοζωικό σύλλογο Hunden Garden Seres EV για το κοινοκομείο του Δήμου Σερών. Αυτός ο σύλλογος έχει έδρα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον σύλλογο, τον φιλοζωικό οργανισμό της Hunden Garden. Ειλικρινά το λέω. Γιατί? Ειλικρινά το λέω. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί, ναι, δεν θα τολμούσαμε να περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης των Σερών. Γιατί θα ήταν τόσα τα αδέσποτα που θα ήταν περισσότερα από τους ανθρώπους. Λοιπόν, πραγματικά το λέω και δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να κρύψω απολύτως τίποτε. Είμαι εδώ να τα πω όλα. Τα έχω πει πολλές φορές, θα τα πω και τώρα για να καταλάβουν μερικοί ότι δηλαδή, η πολιτική με το κοινοκομείο δεν σώζει εμάς, γιατί έχουμε τόσο αδέσποτο. Μας σώζει. Ακριβώς μας σώζει. Μας σώζει. Μας σώζει. Μας σώζει η Hunden Garden. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως και το μάλλον, λέω με. Πώς θα το πω. Μας σώζει έτσι. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι θέλουμε τα σκυλιά στο κοινοκομείο. Πού τα θέλουμε, Τα θέλουμε στους δρόμους, πού τα θέλουμε. Δεν θέλουμε καταρχάς σκυλιά. Κυρία Μωραήτη. Και αν εφαρμόζατε τον νόμο, δεν θα είχαμε. Κυρία Μωραήτη. Αλλά δεν τον εφαρμόζετε. Κύριε θα φέρω εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτό δεν προλαβαίνω, είναι μεθαύριο. Ναι. Θα φέρω την εξής εισήγηση. Ναι. Και να πάρω θέση παρατάξεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, πραγματικά η άδεια, καταρχήν άδεια υπάρχει στο κοινοκομείο. Υπάρχει άδεια λειτουργίας, πάρτε την. Περιμένετε και εσείς, μου το σας ρώτησα εγώ για άδεια. Λοιπόν, σας το λέω εγώ. Εγώ θα ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει, ναι, να ψηφίσει ότι παρότι η άδεια μας εκεί είναι. Για πόσα ζώα είναι αυτή η άδεια. Εκείνη η άδεια λέει για 24 ζώα. Δεν έχει. Μην βιάζετε. Δεν τελείωσα. Έχω κι άλλα εδώ. Έχω κι άλλα. Λοιπόν, να τα γράφω λοιπόν, εγώ. Λοιπόν, εγώ θα ζητήσω. Πέραν από το ότι πόσα ζώα θα λέει η άδεια, γιατί παίρνουμε καινούργια άδεια τώρα, να έχουμε περισσότερα μέσα στο κοινό. Καλά, γιατί την πήρατε πιο πριν την άδεια εσείς και την παίρνετε τώρα. Μισό λεπτό, θα σας τα πω όλα. Εγώ θα ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει να μαζέψω περισσότερα από ό,τι θα λέει η άδεια στο κοινοκομείο. Και για ποιο λόγο? Για τον εξής λόγο. Με μία πρόχειρη καταγραφή που έκανα με το φιλοζωικό και τους εθελοντές, ο Δήμος Σερών έχει κοντά στα 500 δέσποτα. Λοιπόν, και λίγα λέτε. Και λίγα λέτε. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα, μα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, να κυκλοφορήσει ο άνθρωπος και ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Συμφωνούμε. Εγώ θα ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει, να βάλω, γιατί ο χώρος που έχουμε στο κοινοκομείο μπορεί να φιλοξενήσει πολύ περισσότερα σκυλιά από ό,τι έχουμε τώρα. Μπορεί να τα φιλοξενήσει. Άσχετα με το τι λέει η άδεια. Αλλά δεν έχετε άδεια. Είστε ναι, παράνομοι. Ναι. Εγώ θα ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει, να τα μαζέψουμε και ας μην το λέει η άδεια μέσα. Ας πάρουν θέση οι παρατάξεις και ας πούνε όχι να μην τα μαζέψεις. Και καλά θα τους κάνετε αν θέσετε ένα τέτοιο θέμα. Αν και είστε παράνομοι και δεν έχετε άδεια. Θα το κάνω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα με αυτό το οποίο θα ζητήσετε, ζητήστε να κάνετε και μια πρόσληψη και να αρχίσετε να μας ελέγχετε αν στα σκυλιά μας έχουμε τσιπάκια. Και κύριε να μας επιβάλλετε και πρόστιμα, κύριε Γρηγοριάδη μου. Διότι αν εγώ έχω τσιπάκι και αν το σκυλί μου είναι στυρωμένο, δεν θα γεννήσει. Με αποτέλεσμα, δεν θα αφήσω έξω κουταβάκια για να έχω 500 αδέσποτα τώρα και να φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Ξεκινήσαμε και κάνουμε ελέγχους. Δεν ξεκινήσατε, μια φορά κάνατε έλεγχο. Όχι, δεν κάναμε μια φορά. Το προθέσει βγήκανε. Προθέσει βγήκανε. Την προηγούμενη Πέμπτη βγήκανε. Τώρα ήμουν νέα και γέρασε και μου λέτε για δύο ελέγχους. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Όχι. Δηλαδή, όταν η αστυνομία μου λέει δεν μπορώ να σου δώσω προσωπικό γιατί δεν έχω, θα βγω εγώ να κάνω ελέγχους. Δεν νομιμοποιούμε εγώ να κάνω ελέγχους. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω ελέγχους. Δεν έχω κανένα δικαίωμα. Πάλι η ελληνική αστυνομία μπροστά μας.
Πάλι αυτή είναι που μπορεί να μας δώσει αυτό, προσωπικό. Από την ώρα που δεν υπάρχει η δημοτική αστυνομία, αυτό είναι ο ελεκτικός μηχανισμός. Η ελληνική αστυνομία. Ωραία. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, τότε για να κλείσουμε, κύριε Μωραήτη, για να κλείσουμε το θέμα με την άδεια. Εμείς δεν κλείνει εμείς, το θέμα. Δώστε μου λίγο το. Εμείς δεν ζητάμε άδεια λειτουργίας. Άδεια λειτουργίας έχουμε. Πώς έχετε, για 24 σκυλιά λοιπόν, έχετε ακριβώς, για 500. Εδώ τώρα θα σας δώσω τώρα εδώ τρία έγγραφα. Το ένα έχει ημερομηνία 4 Δεκάτου του 17, δηλαδή 1,5 μήνα πριν. Και το οποίο λέει προς την πτηνιατρική. Δέκατο δεν έχουμε τώρα. Αυτό το έγγραφο είναι τη 4 Δεκάτου προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κτλ. Σας γνωρίζουμε ότι η πρόοδος των εργασιών στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και παρακαλείστε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσετε στην έκδοση άδειας λειτουργίας. Κακώς το λέει έτσι, των εγκαταστάσεων. Στην έκδοση. Αυτό. Αυτό γράφτηκε από την υπηρεσία τη δική μας προς την κτηνιατρική. Ζητάμε δηλαδή από την κτηνιατρική υπηρεσία να μας χορηγήσει άδεια για περισσότερες θέσεις. Για περισσότερες θέσεις. Λοιπόν, η κτηνιατρική υπηρεσία μας απαντάει. Παρακαλείστε να επισπεύσετε την αποστολή του πλήρους φακέλου για αδειοδότηση της μέχρι τώρα ολοκληρωμένης εγκατάστασης του Δημοτικού. Τέλος πάντων, μας απήντησε ότι να ολοκληρώσουμε το φάκελο για να μας δώσει άδεια για περισσότερα ζώα. Τι πρόστιμο θα πληρώσετε γι' αυτό? Μισό λεπτό. Εμείς συνεχίζουμε και αναφέρουμε, έχουμε αυτά τα κλουβιά, αυτά τα. Δηλαδή, κάνουμε όλη τι την διαδικασία. Τι πρόστιμο θα πληρώσετε γι' αυτό, κύριε Γρηγοριάδη? Δεν το ξέρω. Ναι, γιατί θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο. Αν εγώ είχα κάτι και δει με ζώντα μέσα. Κυρία Μωραήτη, ναι, θα σας απαντήσω. Με λίγα λόγια, όσον αφορά. Με πηγαίνετε έτσι μέσα και για πόδια. Εσείς όμως λειτουργείτε και δεν σας ενοχλείτε. Όσον αφορά την άδεια λειτουργίας του κοινοκομείου, άδεια υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άδεια είναι για 24 σκυλιά. Αυτό λέει άδεια. Η άδεια υπάρχει. Απλά εμείς ζητήσαμε τώρα. Και θα μου πείτε γιατί το κάνατε τώρα και γιατί δεν το κάνατε πέρυσι. Γιατί δεν το κάνατε προπέρυσι. Γιατί δεν το έκανε ο προκάτοχός σας. Και ο παραπροκάτοχός σας. Και ο παραπαραπροκάτοχός σας. Γιατί απομοχιάδη είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ έφτασα στο σημείο, αφού κάναμε και τον χώρο τον δίπλα την περίφραξη με τα κλουβιά, και όταν απευθύνθηκα και στην κτηνιατρική υπηρεσία, λέω σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου τι χρειάζεται, για να πάρουμε άδεια για περισσότερα ζώα. Δεν είναι μόνο η λειτουργία. Πόσα. Η λειτουργία, αυτοί θα μας πούνε πόσα θα μας δώσουν. Πόσα έχετε τώρα μέσα σύμφωνα με αυτά που θα δουν, αυτό σας το είπα. Αυτό σας το είπα. Ποτέ δεν θα έχουμε όσα λέει η άδεια, θα έχουμε πάντα περισσότερα. Καλά, πόσα έχετε σήμερα. Έχετε παραπάνω, το ξέρουμε. Τι κακό είναι αυτό. Σίγουρα δηλαδή. Μπορεί 400, 500, δεν ξέρω. Άρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρετε, αλλά δεν το λέτε. Όχι, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί όλα είναι γραμμένα. Εγώ, μα δεν θα έλεγχω καθημερινά τα βιβλία εγώ. Αυτή τη δουλειά θα κάνω εγώ. Έλα μου, δε. Λοιπόν, εμείς ζητάμε άδεια να μας δώσουν. Τώρα θα ελέγξουν αυτή η υπηρεσία, η κτηνιατρική υπηρεσία, τι κλουβιά έχουμε, τι θέσεις έχουμε και ανάλογα θα μας δώσουν την άδεια. Ωραία. Λοιπόν, όμως η άδεια λειτουργίας του καταφυγίου του κοινοκομείου δεν είναι μόνο οι θέσεις. Είναι το ιατρείο, έτσι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Υπάρχει άδεια λειτουργίας του κοινοκομείου σε όλων. Απόφαση άδεια λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιά. Υπάρχει άδεια. Απλά εμείς ζητάμε τώρα περισσότερες θέσεις από την κτηνιατρική υπηρεσία. Τελείωσε. Κύριε Γρηγοριάδη, ξέρετε ότι αν σας ελέγξουν οι παραπάνω αρχές, θα φάμε το πρόστιμο του αιώνα. Δεν πειράζει, ας μας ελέγξουν. Ξέρετε, κύριε Γρηγοριάδη, ότι αν υπάρξει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε, καθώς έχουμε μια άδεια για 24 μόνο ζώα, ναι, και έχουμε μέσα. Αυτή η άδεια όταν βγήκε. Δεκανές. Κύριε Μωραήτη, αυτή η άδεια όταν βγήκε ήταν ένας μικρός χώρος στον οποίο αυτά μπορούσαν να μπουν. Αυτή τη στιγμή να έρθουν να ελέγξουν το κοινοκομείο είναι ένα κοινοκομείο 8 στρεμάτων. 8 στρεμάτων χωρίς άδεια, είναι. 8 αυτό στρεμάτων. Αυτό είναι τυπικό. Αυτό είναι το τυπικό μέρος του θέματος. Κύριε Γρηγοριάδη, και εγώ έχω μια βιλάρα μέσα σε ένα κορφοβούνι στο δάσος, αλλά είναι χωρίς άδεια. Επομένως η βιλάρα μου είναι παράνομη. Όχι. Δεν είναι καθόλου τυπικό. Εδώ μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε επιθετικά σκυλιά έξω. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτερο έξω. Πείτε μου τι πρέπει να κάνουμε. Να τα μαζέψετε. Να τα βάλουμε πού? Στο δεν κοινοκομείο ξέρω που μας κατηγορείτε. Εσείς ότι στο Δήμο. Η κυρία Ιλανίδου μου είπε. Πολύ μου είπε η κυρία Ιλανίδου μου είπε κάποια στιγμή που ανέβαινα το Δημαρχείο, λέει Χρήστο, τι θα γίνει σε εκείνη την περιοχή, έχουμε τόσα σκυλιά κτλ. Κύριε, θα φροντίσω να δω, αφού λες ότι είναι επιθετικά, να δούμε τι θα κάνουμε. Και ήρθε εδώ και με κατηγορούσε ότι έχω πολλά σκυλιά στο κοινοκομείο. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι εγώ προτίμησα κυρία Ιλανίδου να είμαι παράνομος όσον αφορά τον αριθμό των ζώων και οι πολίτες μας να περπατάνε με ασφάλεια που δεν περπατάνε πάλι με ασφάλεια. Φτάσατε ποτέ στο σημείο να έχετε 790 ζώα στο κοινοκομείο?
Δεν το νομίζω, όχι. Δεν, τόσα πολλά δεν αυτό είχαμε. Αυτό μου λένε τώρα. Εντάξει, αυτός, αυτός που σου το υπάρχει, λέει... Υπάρχει, λέει, καταγραφή 790 ζώων ξέρω, στο κοινοβομείο. Όσο είμαι εγώ αντιδήμαρχος... Αρχές του χρόνου δεν ήσασταν αντιδήμαρχος. Όχι αντιδήμαρχος. Εγώ ήμουν και εντεταλμένος σχεδόν 2,5 χρόνια είμαι στο κοινοβομείο. 790 δεν είχαμε ποτέ. Δεν είχατε ποτέ. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω πώς θα έχουμε συνέχεια. 690. 690 ζώα, λέει, φτάσατε στο σημείο να έχετε. Και θα έχουμε και 1090, γιατί έχουμε άλλα τόσα έξω. Και θα έχουμε και 2090. Λοιπόν. Πριν συνεχίσουμε, κυρία Μωρέτη. Με την άδεια τελειώσαμε. Λέτε εσείς είστε νόμιμοι, εγώ... Δεν είπα ότι είμαστε νόμιμοι, όχι. Δεν λέω ότι είμαστε νόμιμοι. Είπα. Προτιμώ να είμαι παράνομος όσον αφορά το τυπικό μέρος της άδειας, παρά να έχω τα σκυλιά έξω και να κινδυνεύω κάθε μέρα να πηγαίνω στον εισαγγελέα και άλλα κόμματα. Ερώτησή μου, κύριε Γρηγοριάδη, όταν εσείς αρχίσετε και κάνετε αυτή την επέκταση και παίρνατε και τα άλλα στρέμματα και φτιάχνετε τυχάκια και κλουβάκια και πραγματάκια, ναι, και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί δεν πήγατε παράλληλα και στην αρμόδια διεύθυνση να πείτε, κύριοι, εμείς κάνουμε μια επέκταση. Ναι, έπρεπε, και έπρεπε, κοιτάξτε, άμα ακούσατε, διάβασα εδώ, επειδή οι εργασίες, ο πρόεδρος των εργασιών στο Δημοτικό Καταφύγιο έχουν φτάσει σχεδόν στο τελικό στάδιο, τώρα ήρθε η ώρα. Το σπίτι μετά τώρα ήρθε η ώρα. Ναι, μα άμα δεν το έχω, δεν είναι το ίδιο, κυρία Μωραϊτή. Δεν ζητάω οικοδομική άδεια. Εγώ ζητάω άδεια, να μου χρηγήσουν άδεια για να έχω τα σκυλιά μας. Γιατί δεν θα έχετε ούτε οικοδομική, αφήστε το. Λοιπόν, το προσπερνάω, όχι σε μένα αυτά. Λοιπόν. Όντως δεν έχουμε τίποτα από άδειες, μη μας κυνηγάτε, τέλος. Όχι, ας μας κυνηγήσουνε. Ας μας κυνηγήσουνε, γιατί ο νόμος... Αφήστε να πάτε να πληρώσετε νόμος... Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Είπατε την προηγούμενη Τρίτη, ναι, ότι καλό είναι οι δικαστές να έχουν πολλή δουλειά σήμερα και να μην μας βλέπουν. Και σήμερα το λέω αυτό. Εγώ σας λέω ότι καλό είναι οι δικαστές σήμερα να μην έχουν δουλειά και να μας ακούνε. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί αυτά που θα πω πρέπει να τα ακούσουν. Ωραία. Αν και τα έχω πει εγώ. Έχω επισκεφτεί τον εισαγγελέα 2-3 φορές. Λοιπόν, τα έχω πει. Τα έχω πει, ναι. Δεν έχουν εκκρεμιστεί ποτέ, ούτε θα φοβηθώ κάτι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέτε εσείς ότι έχουμε την άδεια αυτή και την επεκτείνουμε. Έχω να πω κι άλλα. Το τελειώνουμε. Έχω να πω κι άλλα. Να πείτε. Η κυρία Ελανίδου από αυτή την εκπομπή, να το πω τώρα γιατί θα το ξεχάσω μετά και πρέπει να ακουστεί. Ναι. Η κυρία Ελανίδου από αυτή την εκπομπή την Τρίτη είπε ότι ο κύριος Τρεχουριάδης, ναι, επειδή δεν δούλεψε στο δημόσιο, ναι, δεν μπορεί να διοικήσει, δεν ξέρει να διοικήσει. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συμπληρώσει και ένα χαρτί. Όχι. Λυπάμαι πάρα πολύ για την υπεροψία της κυρία Ελανίδου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί είπε αν αυτή. Αν αυτή. Έγγραφα χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου. Είπε ότι δεν μπορώ να διοικήσω. Εάν αυτή είναι η φιλοσοφία της παράταξης του κ. Φωτιάδη, και γι' αυτούς λυπάμαι πολύ. Εάν είναι η προσωπική άποψη της Ιλανίδου, ας μου πούνε ότι είναι της Ιλανίδου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν είστε δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, μην πολιτεύεστε, δεν πρόκειται να σας χρησιμοποιήσουν. Δεν πρόκειται. Όχι. Λοιπόν, έτσι, αυτό είπε η κυρία Ιλανίδου, ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να διοικήσει, γιατί δεν δούλεψε στο δημόσιο. Έχετε έγγραφο χωρίς αριθμό. Ο ιδιωτικός τομέας τάιζε το δημόσιο και το ταΐζει και σήμερα. Έχετε έγγραφο χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου. Μου τα έδειχνε προχθές. Δεν χρειάζεται να έχω. Χούντε γκάρντερ, ούτε χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου. Και επειδή σας τα έδειξε, τι σημαίνει αυτό. Αυτή σας είπε, η κυρία Ιλανίδου σας είπε, ότι χρειάζεται και τριμελής επιτροπή παραλαβής των δωρεών. Δεν χρειάζεται. Σας το λέω εγώ. Δεν χρειάζεται. Και γιατί να σας εμπιστευτώ εγώ που μπορεί να πάρετε 10 σακιά τροφή. Και γιατί να σας εμπιστευτώ εγώ που μπορείτε να πάρετε 10 σακιά τροφή και να μου δείξετε τα 5. Και τα άλλα 5 να τα πάτε, δεν ξέρω εγώ που θα τα πάτε. Μα σοβαρολογείτε. Υπάρχει και η άτυπη δωρεά, κυρία Μωραϊτή. Να σας πω ποια είναι. Εγώ ο Χρήστος ο Γρηγοριάδης, θέλω να κάνω 2 μπαλέτες τροφές δώρο στο κοινοκομείο. Δεν θέλω να το ξέρει κανείς. Γιατί άμα το μάθουν, θα μαλώσω με τη γυναίκα μου. Λοιπόν, τι θα μου πείτε εσείς που είστε αρμόδια υπεύθυνος για το κοινοκομείο, δεν τα παίρνω γιατί πρέπει να το δημοσιοποιήσω. Όχι. Την παρουσία του διευθυντή του κοινοκομείου θα πάμε και θα πάρουμε τη δωρεά σας. Λοιπόν, και θα είναι ανώνυμη και δεν θα το μάθει η γυναίκα σας για να μην λοιπόν, σας χωρίσει. Όπως λοιπόν, μου λέτε. Δεν αλλά με κάποιον άλλο. Δεν χρειάζεται τριμελής επιτροπή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ένας υπηρεσιακός παράγοντας. Όχι μόνος του ο καθένας. Μόνος του. Δεν έχει. Σας το λέω, δεν προβλέπεται γιατί από πουθενά. Γιατί να σας εμπιστευτώ, δεν μου λέτε. Δεν χρειάζεται να με εμπιστευτείτε. Σας λέω τι λέει ο νόμος. Δεν προβλέπεται από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει τριμελής επιτροπή. Μόνο στις δημόσιες συμβάσεις. Έτσι, στα δημόσια έργα, εκεί υπάρχουν οι επιτροπές παραλαβής των έργων. Γιατί τη δωρεά τη λοιπόν, συγκεκριμένη. Μισό λεπτό, κυρία Μωραϊτη. Κυρία Μωραϊτη. Να βγάζουμε άκρη όμως. Μισό λεπτό. Ένα. Τι είναι αυτό, τα ένα. Ένα μένα. Δύο. Τρία. Είναι δωρεές. Είναι δωρεές τις οποίες έκαναν με ομόφωνη απόφαση η αποδοχή η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η Ιλανίδου και ο Χρυσανθίδης. Αυτό έλειπε, να μην γίνει και. Χωρίς επιτροπή παραλαβής.
Περιμένετε. Περιμένω. Περιμένετε. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Κύριε Χρυσανθίδη, είστε στη γραμμή. Μάντε ρε παιδιά όμως, μου λέτε είναι ο κύριο. Ναι. Χωρίς επιτροπή παραλαβής. Τώρα εδώ θα καταλάβουμε γιατί είπαν. Κύριε Χρυσανθίδη, είστε στη γραμμή. Ναι, κύριε Μωραίτη. Πριν μου πείτε το θέμα που θελήσατε να κάνετε παρέμβαση, επειδή μου δείχνει εδώ κάποια πρακτικά ο κύριος Γρηγοριάδης που λέει ότι ομόφωνα κι εσείς και χωρίς να υπάρχει μια επιτροπή που δεχόταν τις δωρεές, τις δεχόσασταν. Αυτό τι ακριβώς είναι τώρα. Είναι οι δωρεές που έκανε το τέος ταχυδρομικό ταμιευτήριο, είναι οι δωρεές που έκανε μια καλλιτέχνης κάποιους πίνακες και η κοφή. Δηλαδή χωρίς τριμελή επιτροπή. Και έγινε ομόφωνα. Έτσι γιατί είναι λοιπόν, στις δωρεές, δεν γιατί στο κοινοκομείο χρειάζεται μια επιτροπή. Κυρία Μωραίτη, δεν θα παρενέβαινα ένα για να φάω τον χρόνο του καλεσμένου σας. Ναι, αλλά. Και είμαστε από τους ανθρώπους που αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο με το κοινοκομείο. Όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο κύριος Γρηγοριάδης και είναι πολύ λαλίστατος και δεν θα πρέπει να ισοπεδώνει, επειδή έγινε αντιδήμαρχος, τον έκανε ο κύριος Αγγελίδης αντιδήμαρχος, να ισοπεδώνει τους πάντες και τα πάντα. Εγώ ανήκω σε μια παράταξη, σε παρακαλώ δεν με διακόψετε, η οποία έχει διοικήσει όλο τον δημόσιο. Έτσι, ως νομάρχης ο κύριος Φωτιάδης, ως αντινομάρχης εγώ και ξέρουμε πολύ καλά να διοικούμε και ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, θα σας πω κύριε Μωραίτη, και βεβαίως ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή να παραλάβουμε κάτι γραφεία και το κοινοκομείο, και βεβαίως ήρθε να παραλάβουμε κάτι πίνακες και τα παραλάβαμε χωρίς καν να έχουν έρθει, μισό λεπτό, χωρίς καν να έχουν έρθει τα έγγραφα αυτά τα συνοδευτικά, τα οποία ήρθαν με την δωρεά αυτή η οποία έγινε τις προάλλες. Το ένα θέμα δεν έχει καμία σχέση. Και η παράταξή μου, κυρία Μωραίτη, και βεβαίως είναι υπέρ των δωρεών. Και υπέρ των δωρεών είναι και οι δωρεές γίνονται μια διαδικασία, την οποία αν τη γνωρίζει ο κύριος Γρηγοριάδης, ναι, αλλά εσείς τη δεχόσαστε χωρίς να γίνεται η διαδικασία. Εσείς ψηφίσατε ομόφωνα χωρίς εμείς, να... βεβαίως, να και αυτό τι δείχνει, δείχνει την καλή μας διάθεση του να παραλάβουμε. Την καλή σας διάθεση που ήταν τώρα με το κοινοκομείο, δεν κατάλαβα. Την καλή σας διάθεση δεν είδα εγώ προχθές με τις δωρεές των τροφίμων και των φαρμάκων. Δεν την είδα, κύριε Χρυσανθίδη, σας παρακαλώ. Πάλι την ψήφισαν ομόφωνα. Και δεν σας πρόσβαλα, κύριε Χρυσανθίδη, σαν τώρα εσύ. Δεν σας πρόσβαλα. Μισό, ακούστε με μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ, μισό λεπτό. Δεν σας πρόσβαλα, κύριε Χρυσανθίδη, την παράταξη. Εγώ είπα τι είπε η Ιλανδίδου. Εγώ δεν πιστεύω να είναι θέση της παράταξης του Φωτιάδη, θα λυπηθώ πολύ. Η Ιλανδίδου είπε ότι επειδή δεν υπηρέτησα το δημόσιο, δεν μπορώ να διοικήσω. Άρα οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνο μπορούν να διοικήσουν. Αυτό είπε η Ιλανδίδου. Αυτό δεν το είπε. Έχω την εκπομπή, κύριε Χρυσανθίδη, έτσι ακριβώς το είπε. Δεν το ο κύριος Γρηγοριάδης δεν ξέρει, δεν μπορεί να διοικήσει. Καλά, εσείς δεν ξέρετε, υπαλλήλους δεν έχετε. Άρα για λοιπόν, να σας δώσουν ο Γρηγοριάδης είναι στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Χρυσανθίδη. Λοιπόν, θα έπρεπε να σκέφτεται η κυρία Ιλανίδου πριν πει ότι... Περιμένετε. Αφήστε την κυρία Ιλανίδου, την κυρία Ιλανίδου κατά μέρος, εγώ και η κυρία Ιλανίδου σε μία παράταξη και ό,τι είπε η κυρία Ιλανίδου είναι αληθινά και πραγματικά γεγονότα. Εκφράζει την παράταξη, δηλαδή. Άρα λυπάμαι πολύ και για την παράταξη. Άρα, κύριε Χρυσανθίδη, λυπάμαι πολύ για τη φιλοσοφία σας ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να διαφέρει. Όλα σε αυτό κολλάμε. Ένα λεπτό. Όχι, παρακαλώ. Παντού θα κολλήσει. Παρακαλώ. Έχουμε χάσει το νόημα της συζήτησης. Εδώ κάνετε αβέρτα δωρεές. Δεν ξέρω ποιος τα παραλαμβάνει και τα φτάνει στην Οικονομική Επιτροπή και περνάνε και ομόφωνα. Δηλαδή, εδώ διαβάζω πίνακες. Και γιατί η κυρία η συγκεκριμένη που σας έκανε δωρεά λέει εδώ ότι σας δίνει πίνακες και άμα σας έδωσε 10, εσείς γιατί δεν μου παρουσιάσατε τους 5. Εγώ γιατί να σας εμπιστευτώ. Λέει εδώ από αποδοχή δωρεάς από το Μορφωτικό Σύλλογο Κοφών. Και αφού λέει ότι έχει 5 καρέκλες, μπορεί να σας έδωσε 10. Σας λέω εγώ η κουτοπώνηρη. Και εδώ λέει κάτι άλλο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο που σας έδωσε πάλι η Ελλάδα. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Περιμένετε να ρωτήσω. Δεν με αφήνετε να απαντήσω. Απαντήστε. Δεν με αφήνετε να σας απαντήσω. Απαντήστε. Λοιπόν, γιατί θα δέχετε. Πρώτον ο κ. Γρηγοριάδης να μην λυπάτε. Να μην λυπάτε κανένα και δεν έχω ανάγκη από την ευσπλαχνία του κ. Γρηγοριάδης. Να είναι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός. Γιατί ήδη αρχίμαστε να ασχολούμαστε με το κοινοκομείο. Και ξέρουμε λοιπόν, κύριε Μωραίτη, βεβαίως οι δωρεές εκείνες γίνανε χθες. Για να μας φέρει ο κύριος Γρηγοριάδης, ποιανού υπογραφές υπήρχαν
στις εισηγήσεις εκείνων των δωρεών Πιανέ, ήταν του κυρίου Γρηγοριάδη ή υπηρεσιακών. Πιανού. Όλα λίστα του κυρίου Γρηγοριάδη. Πιανού ήταν. Δεν ήταν στις εισηγήσεις. Δεν υπήρχε τριμελής επιτροπή. Δεν υπήρχε τριμελής επιτροπή. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος μπορεί να παραλάβει και ο υπηρεσιακός μπορεί να παραλάβει. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να ορίσω κάποιον υπηρεσιακό να παραλάβει τις τροφές. Ή και εγώ ίδιος. Αυτό είναι νομιμότατο, δεν προβλέπεται από πουθενά τριμελής επιτροπή. Από πουθενά. Ένα λεπτό για να καταλάβουμε όμως κι εμείς. Κύριε Χρυσανθίδη, υποστηρίζετε ότι τις δεχτήκατε, τις ψηφίσατε γιατί ήταν από υπηρεσιακούς. Κοιτάξτε, κύριε Μωρέτη. Αυτό βεβαίως ήταν, ήταν υπηρεσιακή εισήγηση. Ναι. Άρα σημαίνει ότι οι υπάλληλοι παρέλαβαν. Είναι πρωτοφανές και πρωτάκριση. Δηλαδή είναι δική μου εισήγηση, δεν είναι υπηρεσιακή. Μα αφήστε με να μιλήσω, κύριε Γρηγοριάδη. Μην ταράζεστε. Μην ταράζεστε! Δεν ταράζομαι, κύριε Χρυσανθίδη, λυπάμαι. Δεν ταράζομαι. Ξέρω καλά τη δημόσια διοίκηση. Πολύ καλά, κύριε Χρυσανθίδη. Γνωρίζετε τα προβλήματα του Δήμου σε όλων των δημοτών. Τα γνωρίζετε και αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Χρυσανθίδη, μου είπατε ότι εκείνα τα δεχτήκατε γιατί ήταν από υπαλλήλους. Την τελευταία γιατί δεν δεχτήκατε. Κύριε Αμοραΐτη, δωρεές που γίνονται το Γενάρη. Δωρεές που γίνονται το Γενάρη. Σας ακούω. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Που γίνονται το Γενάρη, ναι. Το Γενάρη, το Φλεβάρι και το Μάρτι έρχονται για ψήφιση στην οικονομική επιτροπή το Νοέμβριο με υπογραφή. Προσέξτε, προσέξτε. Το αντιδήμαρχο. Με υπογραφή ότι τα παρέλαβε ο αντιδήμαρχος με έγγραφα τα οποία συνταχθήκανε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή τώρα συνταχθήκανε. Προτού 10 μέρες συντάξανε τα έγγραφα. Πού το ξέρετε. Και επειδή είμαι σε δινή θέση τηλεφωνική. Θα έρθω στην κουμπί σας να σας παρουσιάσω. Κύριε Χρυσανθίδη, πού ξέρετε, τα έγγραφα. Και να είναι παρόν και ο κύριος Γρηγοριάδης. Μα έτσι είναι που θα λέει. Εγώ δεν έφυγε το θέμα. Ένα λεπτό, κύριε Χρυσανθίδη, πού ξέρετε ότι τα έγγραφα αυτά συντάχθηκαν τώρα. Μα φαίνονται. Γιατί δεν φέρετε τα έγγραφα αυτά εσείς, γιατί νιώσατε την ανάγκη είπα, να πάτε την δωρεά να την περάσετε την Οικονομική Επιτροπή. Το είπα στην Οικονομική Επιτροπή, θα το πω και τώρα και δεν έχω να κρύψω κάτι. Πραγματικά έτσι είναι, όπως τα λέει ο κύριος Χρυσανθίδης. Έτσι, κύριε Γρηγοριάδη μου. Ακούστε με λίγο. Θα σας πω ότι, σας έχω πει ότι εγώ τις ευθύνες μου τις αναλαμβάνω. Εγώ δεν γνώριζα ότι έπρεπε αυτές τις δωρεές να τις περάσω από την Οικονομική Επιτροπή. Δεν το ήξερα. Το και λέω δημόσια. Δεν έχω να κρυφτώ. Ποιος το είπε. Μετά από συζήτηση που έγινε στην υπηρεσία, εγώ πληροφορήθηκα ότι θα πρέπει αυτά να περάσουν από Οικονομική Επιτροπή. Είπα την υπηρεσία να τα συντάξει. Και είχαμε. Και προσέξτε λίγο. Εγώ πίσω από κάθε εισήγηση είχα και τα παραστατικά. Δεν ήταν ένα τυχαίο νούμερο που το γράψαμε στο Ένα λεπτό, κύριε. Πού ήταν η υπηρεσία αυτή τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο, μέχρι τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο. Γιατί δεν σας είπε τότε αντιδήμαρχε, εδώ πρέπει να τα περάσετε από Οικονομική Επιτροπή που έχει έγγραφα. Μα είναι αντιδήμαρχος 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια είναι στο κοινοκομείο. Είναι η παράταξή του. Έχει τον Αγγελίδη δήμαρχο. Δεν γνωρίζουν πώς γίνονται οι δωρεές. Τα λέει ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, τα λέει και ο καλλικρατικός νόμος. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο κώδικας δεν έχουν. Αλλά ο κώδικας δεν έχουν πάλι. Λέει ότι χρειαζόταν τριμελής επιτροπή, κύριε Χρυσανθίδη. Και να σας πω κάτι άλλο. Για διαφάνεια. Για λόγους διαφάνειας, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι αυτό. Και να σας πω κάτι άλλο, κύριε Μωρέτη. Ούτε καν 6 χρόνια διοικούνε. Εσείς γιατί ψηφίσατε αυτά, εκεί δεν υπήρχε η διαφάνεια. Θα το ρωτήσω αυτό, είναι η απάντηση που πήρατε. Ούτε κανονισμό λειτουργίας έχουν. Αυτό, περιμένετε λίγο, ένα-ένα να τα κλείνουμε. Εσείς γιατί ψηφίσατε για αυτή τη δωρεά. Για αυτή τη δωρεά. Ναι, γιατί την ψηφίσατε εσείς. Δεν την ψηφίσαμε και αν διαβάσετε την απόφαση, τεκμηριώνουμε τους λόγους που δεν ψηφίσατε. Την ψηφίσατε με επιφύλαξη. Δεν ψηφίσαμε τη μου δωρεά. Μου είπε η κυρία Ιλανίδου ότι την ψηφίσατε αλλά με επιφύλαξη. Δεν την ψηφίσαμε τη δωρεά αυτή. Την ψήφισατε, δεν την ψηφίσαμε. Δεν ήσασταν. Όχι, εκεί ήμουνα. Είπανε ότι την ψηφίζουμε, είπανε συμφωνούμε με σημειώσεις από κάτω. Και θα στέλνανε τις σημειώσεις. Αυτό είπανε. Τώρα αν αλλάξανε την απόφασή τους, δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει η δωρεά. Είπανε ότι θα ψηφίσουμε, αλλά με σημειώσεις. Κυρία Μωραΐτη, επαναλαμβάνω. Είμαστε ως παράταξη υπέρ των δωρεών. Υπέρ των δωρεών. Άλλο είναι αυτό. Όταν γίνουμε διαδικασία. Άλλο είναι αυτό. Εγώ σας μιλάω για τη συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη, σας απαντώ. Η συγκεκριμένη δεν την ψηφίσαμε.
δεν την ψηφίσαμε και τεκμηριώσαμε τους λόγους για τους οποίους δεν την ψηφίσαμε. Δεν την ψηφίσαμε και επειδή είναι σημαντικοί λόγοι, ναι, αυτό, αλλά, επειδή συμβαίνουν και άλλα πολλά στο κοινοκομείο, γι' αυτό το λόγο φοβηθήκαμε να εφαρμοστεί η νομιμότητα και την ψηφίσαμε. Λοιπόν, ένα λεπτό και κάτι τελευταίο σας παρακαλώ για τον κανονισμό, γιατί εσείς πήρατε μια απάντηση. Πώς? Και η κυρία Λενίδου το λέει αυτό. Α, κάποιος άλλος τηλεθεατής λέει ναι, όντως δεν ψηφίσαμε. Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε. Και κάτι για τον κανονισμό, γιατί ο κύριος Χρυσανθίδης προχθές πάλι εδώ. Τον κανονισμό, πολύ ωραίο. Τους είπατε ότι δεν έχουμε πολύ κανονισμό. Καλά, πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ είναι. Ο κύριος Χρυσανθίδης ζήτησε από την υπηρεσία μας. Ζήτησε κάτι πριν δύο μήνες, λοιπόν, ξέρω εγώ, 6 μήνες. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Όχι, ακούστε. Ζήτησε από την υπηρεσία μας στις 19 Σεπτεμβρίου. 19 Νότου του 17. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα. Ξέρετε τι είπε η κυρία Ιλανίδου. Τι είπε. Το ζητήσαμε στις 19 Σεπτεμβρίου και το πήραμε 31 Νοεμβρίου. Σήμερα έχουμε 20 Νοεμβρίου. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Όχι, δεν εννοούσε Οκτωβρίου. Θα σας πω γιατί. Κοιτάξτε τι λέει το έγγραφο επάνω. Φέρτε το. Τι λέει το έγγραφο. Για δείτε τι ημερομηνία λέει ότι δόθηκε. 31 Δεκάτου. Μπράβο, υπάρχει 31 Δεκάτου. 3 Δεκάτου ήθελε να βάλει αυτός που συνέταξε την. Πάλι λάθος. Έβαλε 31. Πάλι λάθος. Όχι, κύριε Γρηγοριάδη. Αυτό, κύριε Μωραήτη. Όχι, δεν το δέχομαι, πάτε το. Πάλι λάθος. Πάλι κατά λάθος πατήσαμε το ένα. Υπάρχει 31 Νοεμβρίου. Μα καταρχήν σήμερα είναι 20. Μα σοβαροί είμαστε. Σήμερα είναι 20. Τα στέλνετε και τα υπογράφετε κιόλας. Εσύ τι πιστεύεις ότι. Ήθελε να πει Οκτωβρίου. Όχι, εκμεταλλεύτηκε τον 31 Νοεμβρίου. Όμως δεν ξέρει ότι ο Νοέμβριος δεν έχει 31 μέρες. Και ότι όταν το έλεγε. Όταν το έλεγε. Όχι, κυρία Λανίδου, όταν το έλεγε ήταν 14 Νοεμβρίου. Και λέει την απάντηση ο κύριος Χρυσανθίδης την πήρε 31 Νοεμβρίου. Δεν την πήρε, έλειπε. Βάλτε την εκπομπή σας να δείτε τι είπε η Λανίδου. Πότε πήρε την απάντηση. 31 Νοεμβρίου. Δηλαδή ό,τι ημερομηνία έγραφε το χαρτί. Εντάξει. 45 μέρες, κυρία Μωραήτη, να απαντήσουν 5 σειρές. 45 μέρες. Γιατί παρανομήσαμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Το χρόνο σας. Τι απαντήσατε. Ας προσέξει ο κύριος Γρηγοριάδης. Τι απαντήσατε. Ας προσέξει. Το γράφηκε. Ναι. Καταρχήν το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο δεν είναι νομικό πρόσωπο για να έχει δικούς του. Σας ευχαριστώ, κύριε Χρυσανθίδη. Να είστε καλά. Κανονισμό έχετε. Σας είπα κάτι. Το κοινοκομείο δεν είναι νομικό πρόσωπο έτσι ώστε να έχει τον δικό του κανονισμό λειτουργίας, το δικό του ταμείο, τα δικά του βιβλία, γιατί μας ζητούσαν και αυτά. Λοιπόν. Δεν έχετε. Όχι βέβαια. Τι έχετε. Τι έχουμε. Δεν έχετε βιβλία. Βιβλία έχουμε. Έχουμε βιβλίο εισαγωγής των σκύλων, βιβλίο στηρώσεων, βιβλίο εμβολιασμών. Οικονομικό. Οικονομικό δεν έχουμε. Μα δεν πληρώνουμε εμείς. Το κοινοκομείο δεν πληρώνει. Ο Δήμος πληρώνει. Αυτός που μας φέρει τις τροφές. Με τις τροφές κατά διαστήματα φέρνει και τα τιμολόγια, πάει στο λογιστήριο, πάει στην, το παραλαμβάνει η Επιτροπή. Ο Δήμος, ωραία. Ωραία. Δεν έχετε κανονισμό. Μα δεν λέτε, για αυτό που λέει ότι το 2016 ο Δήμος επιχορηγήθηκε με το ποσό των 7.911 Μπράβο. Ευρώ. Λοιπόν. Βάσει των 24 ζώων που έλεγε η άδειά σας, γι' αυτό πήρατε μόνο. Όχι, κυρία Μωραήτη. Και εδώ η Ιλανίδου δεν ήξερε τι έλεγε. Πάλι η Ιλανίδου. Αυτήν είχατε στην εκπομπή σας, κυρία Μωραήτη. Λοιπόν, ακούστε με. Επιλέξιμες δαπάνες. Επιλέξιμες δαπάνες δράσεων, βελτίωση καταφυγείων κτλ. Επιλέξιμες δαπάνες δράσεις σύντησης αδέσποτος δόντων της συντροφιάς. Το Υπουργείο επιχορηγεί κάποιες δαπάνες. Δεν επιχορηγεί όλες. Και τις επιχορηγεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 70%, αν θυμάμαι καλά. Εμάς, το 70% πώς? Σύμφωνα με τα πληρωμένα εντάλματα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ό,τι πληρώσαμε μέχρι εκείνη την ημέρα, μας τα επιχορηγεί. Έτσι. Μάλιστα, και μας έδωσε τι. Εδώ είναι. Πάτε. Εντάξει, καλά, σας πιστεύω. Δεν μας επιχορηγεί δηλαδή βάσει των σκύλων που έχουμε, τον αριθμό των ζώων. Μας επιχορηγεί σύμφωνα με τα έξοδα που κάναμε. Ωραία. Αυτή η πενταμελής επιτροπή που παρακολουθεί το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερών δεν θα μπορούσε να παρακολουθεί και τις δωρεές που γίνονται. Κύριε Γρηγοριάδη. Όχι. Όχι. Άρα. Όχι, γιατί δεν είναι... Θα έλεγα, δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο. Καταρχήν θα σας πω κάτι. Στην Πενταμελής Επιτροπή υπάρχουν οι δύο πρόεδροι των δύο φιλοσοφικών συλλόγων. Έτσι, ο κύριος Τσαλίκογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΤΙΠΕΘΕ, ο κύριος Βλάσης, ο κτηνίατος, ο οποίος είναι υπάλληλος της κτηνιατρικής, δηλαδή δεν μπορούν να ασχοληθούν με το κοινοκομείο.
τις δωρές, σας επαναλαμβάνω. Τζάμπα τις έχετε. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν προβλέπεται από κανέναν νόμο να υπάρχει τριμελής επιτροπή παραλαμβής των δωρεών. Δεν υπάρχει. Αυτό που είπε η Ανίδη ήταν ψέματα. Τον κτηνίατρο πώς τον προσλάβατε? Ας έρθουμε στον κτηνίατρο. Δεν έχω το χαρτί μαζί μου, ξέχασα να το φέρω. Λοιπόν, όταν έκανα, ανέρτησα στο Διάβια, στο διαδίκτυο, όπως θέλετε, πέστε το, την πρόσληψη ενός κτηνίατρου, είχα δύο προσφορές. Ναι. Μία του κυρίου Πετρίδη και μία του κυρίου Αγαθαγγελίδη. Ο ένας από τις Έλληνες και ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επειδή εμένα με ενδιαφέρει, θα σας πω και το εξής. Εγώ πολλές φορές ξεφεύγω από τους τύπους και βλέπω την ουσία. Επειδή εμένα με ενδιαφέρει να γίνεται η δουλειά μου, δηλαδή, θα το πω έτσι, ομά. Δεν έρχεται στους τύπους. Ναι. Εμένα δεν με νοιάζει αν ο υπάλληλος. Εγώ ξέρετε κάτι. Είχα και προσωπικό στη δουλειά μου και τους έλεγα ότι δεν με νοιάζει εμένα να δουλέψετε 8 ώρες. Εγώ θέλω να δουλέψετε 6. 6 ώρες όμως να δουλέψετε. Δεν σας θέλω 8 ώρες στη δουλειά έτσι ώστε να μην κάνετε τίποτε. 6 ώρες, αλλά 6 ώρες να δουλέψετε. Στη δικιά σας τη δουλειά, ως ιδιώτες. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Επειδή ο κτηνίατος αυτός έχει έρθει και πάρα πολλές φορές ως σταλμένος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κτηνιάτων ως εθελοντής. Λοιπόν, ο κύριος Αγαθαγγελίδης μας έστειλε ένα χαρτί στις 12 του μηνός. Ναι. Δεν το πήρα μαζί μου, το ξέχασα. Μας έστειλε ένα χαρτί με το οποίο ο χαρτί ζητάει να λύσουμε τη σύμβαση της συνεργασίας μας. Ναι. Α, τώρα 12. 12 του μηνός, γιατί, ναι. Γιατί ζητάει? Και μάλιστα ζητάει, μάλιστα μας λέει ότι και για το διάστημα που δούλεψα δεν θέλω να με πληρώσετε καθόλου. Γιατί? Γιατί το αναλύει μέσα, επειδή λέει, άκουσα ότι το όνομά μου συζητιέται, ότι έκανα μία σύμβαση και δεν έρχομαι τις ώρες που πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω. Όχι, αλήθεια είναι. Προσέξτε να δείτε. Και εγώ είχα σκοπό να το συζητήσω με τον κύριο Αγαθαγγελίδη, γιατί. Δεν ερχόταν στις ώρες του. Λοιπόν, έχουμε μία κτηνίατρο στο κοινοκομείο, μόνιμη, και είχαμε και αυτόν. Ο Αγαθαγγελίδης όποτε ερχόταν. Ερχόταν και με βοηθούς του και μας έφτιαχνε τόσες στηρώσεις σε μια μέρα όσα έκανε η μόνιμη κτηνίατρος. Δεν την κατηγορώ, σε 10 μέρες. Δεν την κατηγορώ όμως γιατί ήταν μόνη της. Εντάξει. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει η δουλειά μου. Δηλαδή τι να κάνω. Καλά, τόσες στηρώσεις δεν σας έκανε γιατί δεν είχατε και πού να προσέξετε τα ζώα. Αφού δεν κάνετε. Ήταν συνεπής στο ωράριο, γιατί δεν το καταγγείλατε και έπρεπε να γίνει αυτός ο θόρυβος για να το καταγγείλετε? Και να βγει και ο άνθρωπος τώρα από την γραμματεία στη Θεσσαλονίκη και να πει: εγώ σταματάω και δεν θέλω να με πληρώσετε. Συνεπείς, το ωράριο το οποίο έγραφε η σύμβασή του, ναι, δεν ήταν. Ακριβώς το διεπίστωσα κι εγώ και καθίσαμε και συζητήσαμε. Και γιατί δεν, μην θεωρείτε γιατί ότι. Χτύπησε μην θεωρείτε τη ότι. Που δεν μπορούσε να είναι συνεπής. Πώς? Γιατί χτύπησε τη θέση και την πύλη αφού δεν μπορούσε να είναι συνεπής. Αυτός έλεγε ότι θα είναι. Αλλά δεν ήταν. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε στο γραφείο υπηρεσία, έχει το χαρτί του κτηνιάτρου αυτού, ο οποίος ζητάει να λυθεί η σύμβαση και δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ. Μα δεν καταλάβατε. Έπρεπε εσείς να τον προλάβατε και όχι ο ίδιος να σας προλάβει. Θα μας βγει και από πάνω τώρα ότι ζητάει να λυθεί η σύμβασή του. Εσείς έπρεπε να το καταγγείλετε. Μα δεν με ακούτε. Αυτό σας λέω ότι εγώ το συζήτησα με τον Αγαθαγγελίδη και του είπα ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Και καλή τιμή στον κύριο Αγαθαγγελίδη, ας πούμε, που κακώς λέμε και το όνομά του. Γιατί αυτό είναι ο κτηνιάτρος που έχουμε. Γιατί το λέμε κακώς? Με αυτό κάναμε σήμερα. Κακώς, γιατί δεν θέλω να ακούγονται ονόματα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, ιδιωτών. Αλλά από την άλλη, εσείς έπρεπε να τον απολύσετε και να τον καταγγείλετε, γιατί δεν ήταν συνεπής στα ζητούμενα της σύμβασης. Σε μένα δεν είναι καλά να μας κάνει και τη χάρη και για τον καιρό που έρχεται. Κυρία Μωραήτη, σε μένα ανέμενε. Σε μένα ανέμενε, δεν θα τον έδιωχα. Τι? Δεν θα τον έδιωχα, ανέμενε σε μένα. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Α, δεν πάει έτσι κύριε Γρηγοριάδη. Εγώ σας λέω ότι σε μένα ανέμενε, δεν θα τον έδιωχα γιατί. Σε συγκεκριμένους όρους. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να γίνει η δουλειά μου. Εντάξει. Η δουλειά σας να γίνει, αλλά να μην βγάζετε και συμβάσεις με συγκεκριμένους όρους. Γιατί αν δεν είχατε αυτούς τους όρους, θα είχατε άλλους 10 ενδιαφέροντες. Η σύμβαση λέει για πόσες ώρες πρέπει να δουλεύει την εβδομάδα. Το πρωί. Το πρωί. Με καθημερινή παρουσία. Ναι. Και δεν είχατε, ενδιαφερόμενους. Γιατί οι κτηνίατροι δεν ήθελαν να κλείνουν τα ιατρία τους. Άμα τους λέγατε, έλα Τετάρτη και δεν ξέρω εγώ πότε το απόγευμα, ναι, θα ερχόντουσαν. Δεν ήρθαν όμως. Ήρθε ο κύριος Πετρίδης ο Σεραίος και ο Θεσσαλονικιός. Έτσι λέτε. Και σας είχε και πιο φθηνή προσφορά ο Θεσσαλονικιός που πλήρωνε και βενζίνη και ναυτί. Για ρωτήστε την κυρία Στάγκου, από τις Σέρες δεν είναι η κυρία Στάγκου. Αυτήν είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Μπράβο την κυρία Στάγκου. Λοιπόν. Γιατί δεν την πήρατε ξανά την κυρία Στάγκου? Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Δεν έδωσε προσφορά. Δεν έδωσε προσφορά η. Άμα τη λέτε ότι πρέπει να κλείνει το μαγαζί τη, το ιατρείο τη κάθε πρωί για να έρθει στο κοινοκομείο, ενώ ο άλλος δεν ερχότανε και πολλές φορές τώρα μας καταγγέλουν ότι ερχόντουσαν και οι βοηθοί του.
κυρία Μωραϊκή, που κάνουν πρακτική κυρία Μωραϊκή, και πολλές φορές άντε να μην πω τώρα. Αν θέλουμε να... τέλος πάντων δεν θέλω να πω πολλά. Γιατί? Όποιοι μας ακούνε καταλαβαίνουν, έχουμε να πούμε κι άλλα όμως. Πάρα πολλά θα πούμε. Πείτε μου. Δεν ξέρω τον χρόνο που έχουμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε, πείτε όχι, μου. Έχουμε. Το τελειώσαμε και με τον κτηνίατρο. Πείτε μου, παρακαλώ, λοιπόν, σας ακούω. Τι άλλο, έχουμε κι άλλα. Πείτε λοιπόν. Μου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ό,τι θέλετε πιάστε. Έχουμε εδώ. Η Hunden Garden έχει έδρα στις Αίρες, λοιπόν, ξέρετε. Η Hunden Garden, άντε πάμε στη Hunden Garden. Έχει έδρα στις Αίρες. Η Hunden Garden έχει, δεν ξέρω, θέλετε να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της Hunden Garden. Το ξέρω. Η Hunden Garden έχει μία εθελόντρια πληρεξούσια, πληρεξούσια επιμένω. Άλλο λέτε έγγραφα, η Hunden Garden λοιπόν, Σερών. Είναι η κυρία αυτή, είναι η πληρεξούσια της Hunden Garden που είναι στη Γερμανία. Και τι κάνει αυτή. Αυτή είναι αυτή η οποία ενεργεί για τις υιοθεσίες, έτσι. Αυτή είναι η οποία ενεργεί για τις υιοθεσίες. Λοιπόν, παίρνει τα ζώα από εσάς δηλαδή, και θα σας πω το εξής, ναι. Για να γίνουν οι υιοθεσίες αυτές, γιατί κάποιοι λένε ότι είχε το τρέισις, είχε τη σφραγίδα της Χάγης. Όλα είναι, τα είχατε. Είναι, το θέμα είναι αν παίρνετε και χρήματα. Είναι τελείως, τι να πω τώρα, δηλαδή... Γραφειοκρατικά λέμε ότι είστε μια χαρά. Απληροφόρητη. Λοιπόν, γραφειοκρατικά είστε μια χαρά, ξέρετε τι με ενδιαφέρει εμένα, κυρία Μωραϊτη, ακούστε με λίγο. Ένα σκυλί όταν βγαίνει από το κοινοκομείο Σερών, όταν βγαίνει έξω από την περίφραξη, πλέον δεν είναι αδέσποτο, είναι δεσποζόμενο. Δεν είναι αδέσποτο, είναι δεσποζόμενο. Το τρέισις είναι ένα νούμερο το οποίο βγαίνει από την κτηνιατρική υπηρεσία και η κτηνιατρική υπηρεσία ή εδώ ενημερώνει την κτηνιατρική υπηρεσία της Γερμανίας ότι αυτά τα σκυλιά έρχονται εκεί. Λοιπόν, και η σφραγίδα της Χάγης επιβεβαιώνει την πλειοξουσιότητα. Ξέρουμε τι είναι η σφραγίδα της Χάγης. Λοιπόν. Εμένα, εγώ θα σα πω το εξής, επειδή έχω κατηγορηθεί για πώληση σκύλων. Δεν έχουμε χρόνο, έχω καταθέσεις εδώ. Έχω καταθέσεις. Λοιπόν, όταν το σκυλί βγαίνει από το κοινοκομείο Σερών, πλέον είναι δεσποζόμενο. Είναι δεσποζόμενο, είναι δεσποζόμενο γιατί υπάρχουν τα χαρτιά του ιού. Που σημαίνει ότι πλέον φέρνει τη δική μας αρμοδιότητα. Ναι, και πού πάει. Και πάει στην αρμοδιότητα του πληροεξουσίου που θα το πάρει στην Γερμανία και θα το πάρει αυτός που το υιοθέτησε. Που η συγκεκριμένη κυρία έρχεται κάθε μήνα, κάθε 15 μέρες και παίρνει σκυλιά και θα στέλνει εκεί. Η συγκεκριμένη κυρία εδώ είναι, Σερέα είναι. Δεν είναι Γερμανίδα. Εγώ δεν θέλω να πω το όνομά της, γιατί δεν καταφέραμε να το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να την εντοπίσουμε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Γιατί λέγονται πάρα πολλά πωλήσεις σκύλων κτλ. Θα σας πω το εξής εγώ. Θα σας πω το εξής. Εγώ θα ήθελα, κυρία Μωραϊτη, να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η οποία ξέρει τι λέει. Ευθανασία. Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και αυτό θα το ήθελα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όχι, όχι, δεν είναι συγκεκριμένο αυτή. Συγκεκριμένο διάστημα, εάν υιοθετηθεί. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία λέει ότι για να πάρει ένα σκυλί θα το πληρώσει. Και θα φορολογήσει κάθε χρόνο γι' αυτό. Αυτό λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καλά, η ευρωπαϊκή θα φορολογήσει, κύριε Μωραϊτη, και ξέρετε γιατί. Και πολύ καλά κάνουν. Εάν εσεί πρέπει να αγοράσετε ένα σκυλί να το πληρώσετε, θα το πάρετε. Γιατί αλλιώς πώς θα πάρουμε τα σκυλιά. Θα το πάρετε. Εάν αγαπάτε αν επιλέξω το σκυλί, να το πάρω, θα το πάρω. Φοράσω, ναι. Και θα πληρώνετε και κάθε χρόνο το φόρο του. Φόρο αυτό δεν πληρώνετε στην Ελλάδα, σημαίνει. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι επειδή το αγαπήσατε και το πήρατε, το πληρώσατε και δεν υπάρχει περίπτωση να το παρατήσετε στον δρόμο. Γιατί θα το πάρετε και τις παρισμένες, να το πάρετε. Ένας όμως ο οποίος δεν πληρώνει, το παρατάει στον δρόμο, δεν λοιπόν, καταλαβαίνει. Για να βγάλουμε άκρη, εσείς αρνείστε την πώληση. Εδώ βεβαίως. Δεν υπάρχει, εγώ θα κάνω μηνύσεις. Βεβαίως να κάνετε. Εγώ θα κάνω μηνύσεις. Εδώ υπάρχουν όμως οι υποψίες τις οποίες θα πρέπει να καταλήψετε. Ναι. Και ρωτάω. Hunden Garden, αυτό που λέει εδώ στα χαρτιά που παρουσιάσατε προχθές στην Οικονομική Επιτροπή, με Σερών. Τώρα υπάρχει. Τώρα θα του πω και άλλη δωρεά. Στην Οικονομική Επιτροπή. Τι εννοείτε και άλλη δωρεά. Θα πω και άλλη δωρεά από τη Hunden Garden. Και άλλη. Για αποδοχή βεβαίως. Ναι. Αυτά τα κλουβιά τα περιβόητα που επικαλούνταν οι Ιλανίδες. Αυτό δεν που ξέρω. Είδαμε στην ιστοσελίδα. Και δεν τους. Ξέρω. Και η Ιλανίδου ξέρετε τι έλεγε στην εκπομπή σας. 100 φορές είπε τη λέξη δεν ξέρω, αλλά τα ήξερε όλα τελικά. Ήξερε, δεν ήξερε, δεν ξέρω. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρει τίποτε. Αυτά τα κλουβιά ξεκινήσανε το καλοκαίρι να ανακαινίζονται. Μας φέρανε και ποτίστες και ταΐστες και σπιτάκια. Και τώρα ολοκληρώνεται το έργο. Και τώρα θα το πω στην Οικονομική Επιτροπή να αποδεχθεί το έργο. Και αν θέλουν να το δουν, να έρθουν στο κοινοκομείο. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Κύριε Γρηγοριάδη, για να καταλήξουμε κάπου, γιατί πέρασε και η ώρα. Κάτι για να καταλήξουμε γίνεται. Κάπου, κυρία Μωραϊτη, πρέπει να καταλήξουμε στο εξής. Στο εξής πρέπει να καταλήξουμε. Εάν θέλει κανείς να κερδίσει τις εκλογές,
ασχολείται με, την, με, τον, με, τον, ασχολείται με τους δημότες και τα προβλήματά του. Δεν ασχολείται με το αν η δωρεά ήταν, ήρθε τον Σεπτέμβριο, ήρθε τον Οκτώβριο, ήρθε τον Ιανουάριο. Λοιπόν, ασχολείται με τα προβλήματα. Αν, αν η παράταξη του κ. Φωτιάδη πιστεύει. Ότι τα προ... και ακούστε με λίγο. Εάν η παράταξη του κ. Φωτιάδη πιστεύει ότι το πρόβλημα των στερεών δημοτών είναι πόσες δωρεές γίνονται από τη Χούντε Γκάρντεν ή πόσα σκυλιά έχει το κοινοκομείο. Όχι, πόσα σκυλιά στείλατε στη Χούντε Γκάρντεν και σας έστειλε χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα των στερεών. Γιατί δημιουργείται υποψίες. Μας έστειλε χρήματα. Δεν ξέρω. Γιατί να μην το υποπτευθώ εγώ. Λοιπόν. Εγώ η πονηρά σκεπτόμενη, γιατί να μην το πιστέψω. Πείτε μου. Λοιπόν. Όταν αβέρτα κουβέρτα, δεν ξέρω πόσες φορές το μήνα στέλνετε σκυλιά εκεί. Σε ποιον να τα στέλνει τα χρήματα. Σε ποιον. Πού να ξέρω, κύριε Γεργαριάδη μου, μια τις έκανα να με πάρετε εκεί μέσα και να παίρνω 10.000 ευρώ, δεν με πήρατε να σας παρακολουθώ, δεν ξέρω το άλλο, δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο, αλλά λέω ότι πουλάτε σκυλιά. Σε ποιον θέλει να δείτε. Ορίστε, ορίστε, γίνονται και έρανοι, λέει, από τη Χούντε Γκάρντεν τη Γερμανία για την Ελλάδα και για το συγκεκριμένο. Θα σα πω και κάτι ακόμη. Κρατάτε θα σας πω και κάτι ακόμη. Η κυρία. Κάνουν θα σα πω κάτι ακόμη. Επειδή, επειδή τα ονόματα είναι σε κατάθεση μέσα, δεν είναι κρυφά. Η κυρία Πορτοκαλίδου. Η κυρία που είναι εκπρόσωπο, η εξούσια κυρία που είναι τη Χούντε Γκάρντεν είναι μέλο του ΦΟΣ. Η κυρία Πορτοκαλίδου είναι μέλος του ΦΟΣ. Η κυρία Κασιανή είναι μέλος, είναι μέλος του ΦΟΣ. Ο ΦΟΣ μας κάνει μήνυση για, για τα σκυλιά που βγαίνουν έξω. Γιατί άραγε ο φιλοζωικός. Για πες μου. Γιατί, δεν γιατί ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχει κι άλλος φιλοζωικός. Κυρία Βαρέτη, υπάρχει κι άλλος φιλοζωικός. Με τον οποίο υπάρχει, υπάρχει η φιλοζωική παρέα, θα σας πω εγώ. Όσο υπάρχει τα έδινε ο ένας φιλοζωικός ήταν όλα μια χαρά. Μόλις τα πήρε ο άλλος φιλοζωικός άρχισε να πλακώνονται μεταξύ τους. Όχι. Τι όχι. Λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω γιατί, όμως θέλω να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι με ρυμνούν και για τις ιωδησίες είναι μέλη του ΦΟΣ. Μάλιστα. Είναι μέλη του ΦΟΣ υπάρχει... που μας κατηγορεί ο ΦΟΣ. Η κυρία Κοντού έστελε στη Χούντε Γκάρντεν σκυλιά μέχρι πρόσφατα. Αλλά μετά μόλις υπάρχουν τα μάτια όλα. Μόλις σταμάτησε να στέλνει η κυρία Κοντού, άρχισε να μαλώνει με τον άλλο σύλλογο. Αυτό μου λέτε. Εμένα ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Αυτό μου λέτε για εμένα, να καταλάβω. Κυρία Μωραήτη, ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Να φεύγουν σκυλιά εμένα, από το κοινοκομείο να βιάζετε. Εμένα με ενδιαφέρει να φεύγουν τα σκυλιά από το κοινοκομείο. Και να μην έχουμε στο κοινοκομείο σκυλιά και να μην έχουμε αδέσποτα. Αυτό με ενδιαφέρει. Ωραία. Λοιπόν. Αν δεν κάνετε ελέγχους, μια ζωή αδέσποτα. Θα έχετε και πάνω από 1000. Νοικιάζετε σπίτι για κάποια εκπρόσωπο της Χούντε Γκάρντεν εσείς. Ο Δήμος νοικιάζει σπίτι. Δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτό. Δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτό, κυρία Μωραήτη. Και όμως ζητήθηκε, ναι. Ζητήθηκε από συγκεκριμένο μεσητικό γραφείο να βρεθεί η οικία για μια συγκεκριμένη. Ποιος το ζήτησε. Ιδιώτης το ζήτησε. Και είπε ότι το ενίκιο θα πληρώνεται από το Δήμο. Ποιος είναι αυτός που το είπε, ας μας το πει. Δεν, υπάρχει, δεν έχει ονοματεπώνυμο αυτός που το είπε. Αυτός γιατί δεν το λέει. Αυτός που ζήτησε το σπίτι. Αυτός που θα ψάξω και να το ρωτήσω, βεβαίως. Ναι, αυτός που είπε ότι ο Δήμος θα πληρώνει ένα σπίτι που ζήτησε. Ποιος είναι τέτοιο ονοματεπώνυμο. Όχι, να δούμε ποιος ζήτησε το σπίτι και είπε ότι το ενίκιο θα πληρώνεται από το Δήμο. Αυτό. Όχι ποιος μας το είπε, την πηγή δεν την ανακαλύπτουμε. Δεν την αποκαλύπτουμε. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι ανοησίες θέλει. Ό,τι ανοησίες θέλει. Να αιωρούνται στην κοινή γνώμη ότι εμείς. Επιτρέψτε μου να θέτω ερωτήματα ανόητα και να μου απαντάτε και να τα καταρρύπτε. Δεν υπάρχει τίποτε. Κανένα σπίτι δεν νοικιάστηκε, δεν ζητήθηκε από κανέναν και τίποτε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Το θέμα δεν κλείνει εδώ, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει όλα να τα κάνετε νομότυπα. Εγώ θα και πω κάτι ακόμη. Ώστε να μην προκαλούνται υποψίες. Εγώ κλείνοντας, να σας πω, υποψίες δεν υπάρχουν. Κυρία Μωραήτη, δεν υπάρχουν υποψίες. Όχι, υποψίες με την έννοια ότι μπορούν να αποδείξουν κάτι ότι, με πτώση εμάς δεν υπάρχει. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να μπορώ να αποδείξω κάτι. Καθίστε λοιπόν. Όχι μόνο να μπορώ να το αποδείξω. Δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει: εγώ θα προβώ σε εκπλήσεις. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει. Καλά θα κάνετε. Και αυτό ακόμα που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής θα το κάνω εγώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ζητήσω να ψηφίσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μαζέψω περισσότερα από ό,τι δικαιούται το κοινοκομείο. Θέλω να πω μια θέση παραδείγματος. Και να κάνουν πρόσληψη να κάνετε ελέγχους στα τσιπάκια, στα σκυλιά μας. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μωραήτη. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλό και είμαι απόγευμα. Εδώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να είμαι ξανά εδώ για το κοινοκομείο, γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα όσο στο Δήμο. Όσο θα στέλνετε αβέρτα δεκάδες ζώα μπορώ, στη Γερμανία. Μακάρι να μπορώ να στείλω 100 το μήνα, όχι 200, όχι 50. 100. Μακάρι σας το λέω ειλικρινά. Κύριε Γρηγοριάδη. Εσείς δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Και τι πρέπει να κάνουμε. Όμως. Εκτός και άμα τα δώσουμε σε εκεί τον Ινδό. Στην Παπαναστασίου που κάνει γύρω από σκυλιά, να τα δώσουμε εκεί να γλιτώσουμε.
Πού κάνουν γύρω από σκυλιά. Δεν το διαβάσατε αυτό. Δεν το διάβασα. Εγώ το διάβασα. Ωστόσο, είχαμε την προηγούμενη φορά που φιλοξενούσαμε εδώ την κυρία Λενίδου, και με αυτό θα κλείσουμε, είχαμε και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κιλτίδη, ο οποίος, ακούγοντας το θέμα που συζητούσαμε, εκεί πραγματικά συνομιλούσε με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μωυσιάδη, και όταν πια ήρθε εδώ, είπε δημόσια ότι επί εποχής ακόμη δικής του ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ότι όντως γίναν πάρα πολλά με αυτό το διώξιμο των σκυλιών στα ξένα κράτη. Τότε βέβαια γινόντουσαν και παράνομα, ενώ τώρα έχουν οργανωθεί τα πράγματα και γίνονται νόμιμα. Αλλά όταν ακούω από έναν υπουργό να λέει ότι γινότανε, το μάλε βράσε. Ακούω από την άλλη που μας λέει ότι γίνονται και έρανοι από τη Χούντε Γκάρντεν για το κοινοκομείο των Σερών. Μπαίνω στην ιστοσελίδα της Χούντε Γκάρντεν και λέει πολλούνται σκυλιά. Μπαίνω στην ιστοσελίδα της Χούντε Γκάρντεν και βλέπω φωτογραφίες από το κοινοκομείο. Δηλαδή είμαι τον, φωτογραφίστε τα και στείλτε τα. Δεν ανάγκη να δείχνουμε και τα πράγματά μας. Τελευταία και κλείνω. Τελευταίο πράγμα. Θα σας επαναλάβω ότι από την ώρα που τα σκυλιά φεύγουν από το κοινοκομείο των Σερών, δεν με νοιάζει τι θα κάνουν. Το μόνο που με ενδιαφέρει, ξέρετε ποιο είναι. Αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, ότι τα σκυλιά ξέρουν πού θα πάνε. Γιατί κατά καιρούς ακούσαμε ότι σε 20 αμοχής πάνε. Πάνε για κτηνοβασία, πάνε για ευθείες βολές. Μας τα είπε ο υπουργός. Πλέον δεν μας το είπε η φιλόζωη. Μας τα είπε ο ίδιος ο υπουργός. Ωραία, συμφωνώ. Όμως, εμένα τι με ενδιαφέρει. Ελέγχεται που πάνε. Εγώ, ναι, βεβαίως, αφού έχουμε τα στοιχεία του καθενός. Στην Χούντε Γκάρντεν της Γερμανίας. Όχι. Για το κάθε σκυλί υπάρχει το ονοματεπώνυμο αυτού που το υιοθετεί. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας. Διαχειρός Ελένης με την Ελένη Γκολοβόδα αμέσως τώρα. Ραντεβού αύριο στις 2 όπως κάθε μεσημέρι.